Οφείλω να πω ότι έχω ιδιαίτερη χαρά και αποτελεί εξαιρετική τιμή για την Ιερά μας Μητρόπολη το γεγονός ότι ομιλητής στην σημερινή σύναξη της Σχολής Γονέων της Ιεράς μας Μητροπόλεως είναι ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, γνωστός ασφαλώς τους περισσότερους από εμάς, καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέιμπριτζ. Ένας άνθρωπος κληρικός που διακονεί πολλά χρόνια την Εκκλησία και διακονεί και την Ιερά Επιστήμη της Θεολογίας. Με συνέπεια και με αγάπη και με πόθο και ζήλο. Ένας άνθρωπος που έχει διακονήσει και τους υποψηφίους κληρικούς και τους ιεροσπουδαστές της Εκκλησίας, αφού για πολλά χρόνια διετέλεσε καθηγητής στην πάλε ποτέ λειτουργούσα και κρίμα συνείς είδε Κύριος μη λειτουργούσα πλέον ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης. Ένας άνθρωπος τον οποίον πολλές φορές έχουμε ακούσει ως ομιλητή και άλλες τόσες έχουμε την ευτυχία να έχουμε αναγνώσει τα πολύ σπουδαία κείμενά του που διακρίνονται για την ευαισθησία της σημαντικής του καρδιάς και ταυτόχρονα για την υψηλή θεολογία που αποπνέεται μέσα από αυτά τα κείμενα. Προσωπικά, όταν υπηρετούσα ως αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και σε δύσκολες καταστάσεις είχαμε μία επικοινωνία, είχα διακρίνει την αγάπη του και τον ζήλο του για την Εκκλησία εν γέννη, αλλά και ειδικότερα για τη θεολογία, για την εκκλησιαστική εκπαίδευση και ιδίως τη μέρημνά του για τους υποψηφίους κληρικούς. Και θέλω και πάλι να εκφράσω τη χαρά μας για το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να έλθει ως ομιλητής στην απόψινή μας σύναξη και μάλιστα να αναφερθεί σε ένα θέμα που το θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικό. Αφού πολλές φορές οι άνθρωποι πνιγόμαστε από αισθήματα απελπισίας, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα στο οποίο να μπορούμε να ελπίσουμε και ας τίνουμε ευήκουα ότα στον πατέρα Νικόλαο απόψε, ούτως ώστε να μας εισηγηθεί το θέμα το οποίο έχει αναλάβει και έχει τίτλο «Έχει μέλλον ο γάμος», ώστε να ακούσουμε τις απαντήσεις και τους προβληματισμούς και τις σκέψεις που θα μοιραστεί μαζί μας και αναλόγως και εμείς, κατά την ελευθερία και κατά την καρδία μας, ας πράξουμε. Πάτερ Νικόλαε, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την παρουσία σας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσα σημαντικά είμαστε βέβαιοι έχετε να μας πείτε. Παναγιώτατε, ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και χαρά μου να συναντώ όλους εδώ. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ όρθιος. Μου φαίνεται είναι ιδιαίτερα για μένα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το θέμα μου είναι, όπως είδατε, αν έχει μέλλον ο γάμος. Είστε σίγουροι όλοι ότι έχει παρελθόν ο γάμος, αλλά το θέμα είναι, αν έχει μέλλον, δηλαδή το θέμα είναι αν ο γάμος έχει παρόν. Αυτό θα κοιτάξουμε. Το παρελθόν του γάμου είναι ένδοξο, έτσι, διότι από πολύ νωρίς ο γάμος θεωρήθηκε κεφαλαιόδης για τη λογική συγκρότηση του ανθρώπινου κόσμου. Θεωρήθηκε ως μία δομή με νόημα μέσα σε έναν κόσμο που κατά τα άλλα μπορεί να είναι χαόδης. Για τον ίδιο λόγο, ο γάμος υπήρξε πάντα θρησκευτικός. Όλες οι γνωστές γαμήλιες τελετές όλων των θρησκειών που ξέρει η εθνογραφία είναι όλες ανεξαιρέτως θρησκευτικές τελετές. Και στην αρχαία Ελλάδα θρησκευτικός ήταν ο γάμος.
με παρουσία ιερέων πάντοτε, και στη Ρώμη γίνεται με 12, με 10 μάρτυρες συν 2 ιερείς, και επειδή ήταν πολύ ιερείς από πολλές θεότητες, έπρεπε να είναι ένας ιερέας του Θεός από ένα σημείο και πέρα, που ήταν σίγουρο ότι είναι Θεός, για να μπορέσει έτσι. Και είναι γνωστή η, πώς τη λένε, ο ορισμός του ρωμαϊκού δικαίου, ότι ο γάμος είναι ένωση θείατε και ανθρωπίνη, θείου και ανθρωπίνου δικαίου. Είναι θείο γιατί, θυμίζει την επέμβαση του Θεού πάνω στο χάος, είτε ως ενδοκόσμιου λόγου, είτε ως θεότητας η οποία ερμηνεύει και εξηγεί στον άνθρωπο το βάθος του εαυτού και την αλήθεια των σχέσεων. Λοιπόν, επομένως ο γάμος έχει ένδοξο παρελθόν. Τώρα ψάχνω να βρω κάποιον ο οποίος θα μου πει ότι επειδή έκανε πολιτικό γάμο έμαθε να αγαπάει, αλλά δεν έχω βρει ακόμα. Ή επειδή έκανε συνθήκη, αυτό έλεγα προχθές σε μια άλλη σύνταξη. Είμαστε, λέω, λάθος. Το θέμα είναι ότι με το πολιτικό γάμο λέει, πήγε μπροστά η κοινωνία. Δεν θα είχε νόημα αν κάποιοι ερχόταν και μας λέγανε ότι επειδή έκανα πολιτικό γάμο έμαθα να πω. Που με το θρησκευτικό δεν το ήξερα. Ή επειδή έκανα σύμφωνο συμβίωσης κλπ. Κλπ. Τώρα είναι και ο γάμος των ομοφυλόφιλων. Εντάξει, και μόνο η επιθυμία να παντρευτούν οι ομοφυλόφιλοι δείχνει πόσο πολύτιμος είναι ο γάμος, γιατί έχει ένα ένδοξο παρελθόν. Παρόν όμως έχει. Λοιπόν, όλο το θέμα μου θα περιστραφεί πάνω στην έννοια της ειδονής. Γιατί η ειδονή, ξέρετε, το σημερινό άνθρωπο αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη εισαγωγή του στο ερώτημα της αλήθειας. Η αποτυχία της ειδονής. Λογικά θα λέει κανένας ότι η αλήθεια είναι κοσμοθεωρία. Έτσι. Σήμερα η αλήθεια είναι σύμπτωμα. Είναι κάτι που το υφίστασε. Στη χειρότερη περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι το αίσθημα της αποτυχίας της ειδονής. Και έχω διαλέξει δύο κείμενα για να σας το εξηγήσω αυτό. Ένα κείμενο είναι του Επικούρου και ένα του Μαξίμου του Ομολογητή. Κοιτάξτε να δείτε πόσο σύγχρονα είναι και τα δύο. Διαβάζω νομικά κείμενα και εξηγώ. Είπαμε. Μεγάλος μαΐστορας, έτσι, ξέρετε, ο Επίκουρος. Διαβάζω καταρχήν σε μετάφραση. Δεν είναι σπάνιο να βρει κανείς άνθρωπο που να είναι φτωχός όσο αφορά το φυσικό σκοπό της ζωής, αλλά πλούσιος σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινοδοξία. Κανένας ανόητος δεν ικανοποιείται με αυτό που έχει, αλλά ταλαιπωρείται για αυτό που δεν έχει. Όπως εκείνοι που ψήνονται στον πυρετό και η αρρώστια διαρκώς τους φέρνει δίψα και τους κάνει να επιζητούν τα πιο βλαβερά πράγματα. Έτσι και οι ανθρώπινες ψυχές, τώρα διαβάζω το κείμενο, το φοβερό αυτό κείμενο, την ψυχήν κακώς έχοντες διακειμένην, παίνονται πάντων αΐ και εις πολυτρόπους επιθυμίας η πολεμαργίας εμπίπτουση. Οι άνθρωποι αυτοί, λέει, έχουν κακώς διακείμενη την ψυχή τους απέναντι σε όλα, δηλαδή απέναντι στο νόημα των πραγμάτων. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι περιπίπτουν, λέει, σε πολύτροπες, σε πολλαπλές επιθυμίες λόγω λεμαργίας. Ένα περίεργο πράγμα, η απουσία του νοήματος προξενεί λεμαργία επιθυμιών. Α? Λέει εδώ ότι η μη στοχευμένη επιθυμία, έτσι, η οποία είναι μια από τις αιτίες της διάσπασης της ψυχής, έτσι. Έτσι, είναι αποτυχημένη όταν δεν έχει ένα κεντρικό στόχο. Έτσι λείπουν τα πάντα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, η επιδίωξη της ειδονής, της απόλυτης ειδονής, και η πτωχία που προέρχεται από την έλλειψη νοήματος, προξενεί διάσπαση σε πολύτερες επιθυμίες λόγω από προσανατολισμένης λεμαργίας. Να το πω με απλά λόγια, ο άνθρωπος πεινάει για νόημα. Και επειδή δεν βρίσκει απάντηση, το πιάνει η λεμαργία της πολύτροπης επιθυμίας. Της πολύτροπης, καταλάβατε. Δεν είναι σημερινό αυτό. Σήμερα όλοι δεν πιστεύετε ότι το να έχει κανείς πολλές επιθυμίες είναι δύναμη. Η ψυχανάλυση βέβαια ξέρει ότι αυτό είναι αδυναμία. Γιατί οι πολλαπλές ανάγκες αδυνατίζουν τον κεντρικό στόχο της ψυχής, μου επιτρέψετε να επεκδηθώ.
Λοιπόν, κάτι πειράζει. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό η πολλαπλότητα των επιθυμιών ουσιαστικά τι κάνει, αδυνατίζει τη μία κεντρική επιθυμία, δηλαδή τη μία κεντρική θέληση για ζωή που έχει ο άνθρωπος. Αδυνατίζει το ακριβώς το κεντρικό νόημα της ύπαρξης. Γιατί? Διότι υπάρχουν πλέον, υπάρχει μια λεμαργία νοημάτων και αυτή η λεμαργία των νοημάτων, η λεμαργία επιθυμιών, τη συνδέω επίκορος με την έσχατη παινία της ψυχής. Κοιτάξτε τώρα το μάξιμο τον ομολογητή. Εξίσου μεγάλος και λίγο μεγαλύτερος ακόμη. Ο μάξιμος λέει το εξής. Υπάρχει, λέει, μια δυσκολία στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να βρει, λέει, τους λόγους των όντων, λέει, το νόημα των πραγμάτων με φυσική θεωρία. Οπότε τότε κινδυνεύει ο άνθρωπος να ενσχεθεί τις επιφανίες των αισθητών επιπλεκόμενος αυτής. Να μπλέξει με την επιφάνεια των αισθητών και να μπλέξει για τα καλά με την επιφάνεια των αισθητών. Επειδή δεν μπορεί να βρει το νόημα, το λόγο, τον άκτιστο λόγο, το θείο νόημα που είναι πίσω από τα πράγματα. Λοιπόν, περιπλέκεται ο νους στα αισθητά, εχμαλωτίζεται από την επιφάνεια των όντων και αρχίζει τότε μια διαδικασία ειδονής, η οποία δεν έχει καθόλου να κάνει με την παρουσία του νοήματος, κανονός νοήματος. Δηλαδή ουσιαστικά ο νους εχμαλωτίζεται και γεννιέται αυτό το οποίο λέει ο Μάξιμος, φιλαυτία. Τι είναι η φιλαυτία? Τώρα η φιλαυτία τι πρόβλημα έχει? Κανένα. Μόνο ένα. Τη δημιουργεί δωρολατρία. Ακούστε λίγο. Λαβούσα τον νου η αίσθηση υποχείριον. Η αίσθηση λαμβάνει τον νου υποχείριότης. Έτσι, τον κάνει ό,τι θέλει. Διδάσκει τότε, λέει, πολύ θεών διεκάστης των αισθήσεων τη περί τα πάθη δουλεία ως θείον το προσφυές αισθητών θεραπεύωσα. Τον διδάσκει να είναι πολύ θεός. Η αίσθηση, όταν αποκεφαλίζεται από το νου, εντάξει, που ο νους δεν μπορεί να βρει το νόημα, που δεν το επιτρέπεται να βρει το νόημα, που δεν χρειάζεται να βρει το νόημα σήμερα πλέον. Ψέξτε, το σημερινό lifestyle, death style το λέω εγώ πάντα, δεν θέλει νόημα. Δεν θέλει το νόημα. Προσέξτε να δείτε πώς θα φτάσουμε από τη σύγχρονη ψυχολογία στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Λοιπόν, και φτάνουμε στη δωρολατρία. Κάνει ο πολύθεος ο νους διεκάσεις των αισθήσεων την περί τα πάθη δουλεία ως θείον θεραπεύουσα το αισθητών. Λατρεύει ως θείον το αγαπητό, το αισθητό μέσω των παθημάτων αυτών της υποταγής των αισθήσεων. Λοιπόν, έχουμε μια παγίδευση ξανά του ανθρώπου. Είναι σημαντική αυτή η λεμαργία, η λεμαργία είναι και εδώ, σε σχέση με την λεμαργία των αισθητών. Λατρεία των αισθητών, ιδωλολατρεία των πολλαπλών νοημάτων. Και μπαίνω τώρα στην ψυχολογία. Εγώ έχω τρεις ιδιότητες. Να λοιπόν αυτό που λέμε σήμερα, επικισμός του εαυτού, λένε μερικοί ψυχολόγοι. Ο εαυτός δεν είναι μόνος του. Δεν είναι, επικίζεται, έχει απίκους, η άπικη αυτή. Κατοικείται δηλαδή από άλλους εαυτούς. Αυτή η κατάσταση κάποιοι ψυχολόγοι την ονόμασαν πολυφρενικό εαυτό. Η λέξη είναι ελληνική. Ένας εαυτός με πολλά σφρένας, που λέμε σώας τα σφρένας. Πάντως σώας και μισώας είναι πολλές. Είναι πολλές οι φρένες πλέον. Και βέβαια, εδώ έχουμε μια συνεχή αναβολή, αν όχι εξαφάνιση, της πιθανότητας για μακροχρόνια οριοθέτηση της ταυτότητας. Ποια ταυτότητα, όταν είμαι 10 άνθρωποι και πρέπει να είμαι αυτοί οι 10 άνθρωποι. Είχε προετοιμάσει την κατάσταση ο Φρόιντ, όταν μας είπε, ο Λακάν το ανακάλυψε αυτό, ότι ο άνθρωπος, το εγώ του είναι φανταστικό βασικά, αυτό που λέμε εγώ, πρόκειται από σειρές ταυτίσεων. Και ταυτίζονται όχι τα παιδάκια μόνο, αλλά και οι μεγάλοι. Ο ψυχολόγος ταυτίζεται με τον Φρόιντ. Ο Μητροπολίτης με τον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο. Λέμε τώρα.
μια σειρά ταυτίσου που γίνονται ασυνείδητα. Δεν είναι εύκολο να τις κόψουμε αυτές. Και τότε προκαλείται αυτός ο επικυρμός του εαυτού. Δεν είμαι πια εγώ. Είναι πάρα πολύ λεπτό αυτό. Να συμβεί στον καθένα. Δεν σημαίνει μόνο στα παιδάκια, που σημαίνει και νόμιμα. Σημαίνει σε όλους όσους σήμερα ανοίγουν τον εαυτό τους χωρίς ένα πολύ ισχυρό κεντρικό νόημα στην εμπειρία της πολλαπλότητας της πραγματικότητας σήμερα. Και ειδικά μέσω του διαδικτύου, από εκεί δεν μένει κανένας μόνος του πλέον. Να κοιμάται κανένας μόνος του. Έχουμε μεγάλη παρέα όλοι. Λοιπόν, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρούμε με ένα συγκεκριμένο εαυτό. Γιατί κατοικείται από πολλούς άλλους. Μέσω των πολλαπλών εγχειρημάτων ειδονής, έτσι. Αυτό είπε ο ίδιος Μάξιμ, τι κάνουμε. Τα οποία εγχειρήματα υποκαθιστούν ουσιαστικά την αναζήτηση ενός κεντρικού νοήματος για τον εαυτό. Ξεχνιέται ο άνθρωπος. Ξεχνιέται από πράγματα χονδροειδή και από λεπτεπίλεπτα πράγματα. Δεν ξεχνιέται. Οι διανοούμενοι ξεχνούνται από ποιον επιτεπίδιο τα πράγματα. Ξεχνούν τη φροντίδα του εαυτού. Ένα άλλο φιλόσοφο το όνομα επιμέλεια εαυτού αυτό, ο Φουκώ. Την αρχαιότητα υπήρχε πάρα πολύ έντονο. Βλέπετε, οι φιλόσοφοι σκοτώνονται να μείνουν μόνοι του τη νύχτα. Καταλάβατε. Και να κάνουν εξετάσεις αυτογνωσίας. Ακριβώς αυτό είναι κεντρική διάσταση στους Πυθαγόριους, στους Πλατωνικούς, στους Στοϊκούς. Εντάξει. Και βέβαια και στους χριστιανούς, οι οποίοι έχουν πνευματικό περίπου για αυτόν τον λόγο, λέμε τώρα. Λοιπόν, ο σύγχρονος εαυτός, λέει, λέμε συνεχίζοντας, με την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται, γίνεται ένας συσχετιστικός εαυτός. Δηλαδή, ένας ευκαιριακός εαυτός που παράγεται μέσα από σχέσεις, που φέρνουν την πρόσκαιρη ειδονή μιας ταυτότητας, η οποία όμως δεν αφορά καμιά ουσιαστική πραγματικότητα του εσωτερικού εαυτού. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Εντάξει, φοράω το προσωπικό του καθηγητή που είναι ένας κάποιος. Είναι κάτι σημαντικό, κακά τα ψέματα. Είναι ένα κύρος, είναι αυτό κλπ. Το πραγματικό μου πόνο, την πραγματική μου διαίρεση, την πραγματική μου διάσπαση, την πραγματική μου αγωνία, δεν μπορώ να την κουβαλήσω την ταυτότητα αυτή. Όχι. Πρέπει να παράγω βεβαιότητες. Είναι θεσμικό όργανο. Αν είμαι και παπάς, εκεί να δείτε. Όσο δύσκολο είναι να εκφράσει κανείς. Δεν λέω τις αμφιβολίες που εξέφρασε ο Μπέργκμαν στα έργα του. Όχι. Κάτι πιο απλό. Κάτι πιο κοντινό. Έτσι. Πάλι εξαπάω. Και είχε πάρω καραμέλες. Επομένως, αυτό παράγει τελικά, μόλις γίνει η συνθήκη, μια ψηφιδωτή προσωπικότητα. Η οποία κατοικείται από πολλούς εαυτούς, έχει πολλές νοοτροπίες, πολλαπλές σχέσεις, τις οποίες πρέπει να είναι διαφορετικός ο καθένας. Θα μάθω το πνευματικό που είχα τον πατέρα Φάνη Θεοδωρόπουλο, ήταν ίδιος με όλους. Και έλεγε, δεν έχω βιτρίνα. Και αν είχα την έσπαγα. Ναι, αλλά μαθαίνεις δεσπότης και αρχιμανδρίτης. Πώς να μείνεις συσχετιστικότατος εαυτός, και ψηφιδωτικότατος. Για να θες να γίνεις καθηγητής, ρωτάτε τα δικά μας, η ίδια περίπτωση είναι. Αν μπει στο πανεπιστήμιο, είσαι επίκουρος, θα γίνεις αναπληρωτής, τέλεια ψηφιδωτή προσωπικότητα. Για τον καθένα είσαι αυτό που θέλει. Το δεν είναι. Είμαι για εσάς αυτό που θέλετε. Κάποτε όταν ήμουν και εγώ νεαρός, θυμάμαι, απέτυχα να καταλάβω μια θέση. Εδώ στο Απιφύτα, ήμουν 30 χρονών και με βρίσκει ένας καθηγητής κατά πάντα σεβαστός και αγαπητός μου και μου λέει, άκουσε κάτι βρε πάτερ. Πώς να στο πω να καταλάβεις. Πρέπει να κάνεις τον καθηγητή να νομίζει ότι είναι παιδί σου. Είσαι παιδί του. Τον κοιτάς στα μάτια και θα του λες, είμαι ένα άδειο δοχείο. Πάρε το ότι θέλετε μέσα. Το κάνω αυτό πολύ και γίνονται έτσι. Λοιπόν, και μέχρι να είναι τα 50 σου. Δηλαδή θα λες ότι λέει αυτός. Μετά θα πεις τα δικά σου. Δάσκαλέ μου, δεν θα έχω να πω τίποτα. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Αν για 20 χρόνια υποβληθώ στη βάσανα του Άβγιου δοχείου, δεν θα έχω τίποτα απολύτως να πω στα 50. Και ευτυχώς δεν το έκανα.
και φρόντισε ο Θεός αλλιώς. Αλλά λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Υπάρχει μέθοδος. Δηλαδή, και αυτό το ξέρει η ψυχολογία, ότι η ψυχανάλυση λακανική, έχουμε εδώ και καλούς ψυχίατρους, ξέρει ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά μιμείται τις επιθυμίες άλλων ανθρώπων. Γιατί θέλουν να τον επιθυμήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό εννοώ. Ο λόγος είναι να πάρεις ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, μια πολύ ωραία γυναίκα δίπλα σου. Γιατί ξέρεις ότι την επιθυμούν πολύ, αλλά να σε επιθυμήσουν εσένα, επειδή την έχεις αυτή δίπλα σου για αυτό το αυτοκίνητο δίπλα. Επιθυμούμε, έτσι, και αυτό είναι ασυνείδητο. Αυτό είναι ασυνείδητο, δεν γίνεται δηλαδή αυτό κατόπιν επιλογής. Όχι. Αλλά εξωθούμεθα στην κυριολεξία, σε αυτό το ψευδί αυτό. Και προσέξτε, μπορεί κατά τα άλλα να έχουμε υπέροχους θεσμικούς ρόλους. Μπορεί να είναι κανείς πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας, αρχιεπίσκοπος, ό,τι θέλει. Και να έχει επικυστεί και να είναι ψηφιωτή προσωπικότητα σε σημείο που να μην μπορεί καν να θέσει το ερώτημα ποιος είμαι. Να το αποφεύγει μάλιστα συστηματικότατα και όταν δει ότι πάει η κουβέντα προς τα εκεί, να αρχίσει να σφυρίζει κλέφτικα ή να λέει ότι υπερμάχω. Αλλά πάντως δεν αντέχεται ο πόνος αυτού του ευνοχισμού. Ο Λακάν προχώρησε και το πήγε συμβολικό ευνοχισμό, κάτι άλλο νόση, αλλά πάει και εκεί αυτό. Για να έχω πραγματικές σχέσεις. Εντάξει, τι θα γίνει. Δεν μπορώ συνέχεια να ταυτίζομαι με ένα φανταστικό άλλο. Ε? Κάποια στιγμή πρέπει να το κόψω αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και βέβαια, έτσι ματαιώνεται, εξαφανίζεται η σταθερότητα της ταυτότητας και ο άνθρωπος βιώνει μια βαθύτατη λύπη την ίδια στιγμή που έχει την υπέροχη ευχή σας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία, αρέσει. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό φτάνουμε από την παραδοσιακή αυτονομία του δυτικού εαυτού. Στην αναίρεσή της. Ποιο πλάσμα είναι αυτόνομο. Πού είναι αυτονομία. Καταλάβετε τι λέω. Ποιο υποκείμενο είναι αυτόνομο. Πού είναι αυτό το υποκείμενο. Πού είναι αυτό το υποκείμενο σε μένα. Πού είναι το υποκείμενο αυτό σε εσάς. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή, έχουμε ανάγκη την ομάδα, κοιτάξτε τώρα εδώ, πώς έρχονται όλα σιγά σιγά, σε είδος θεραπείας. Μπας και βρω μια ισορροπία. Αυτή την αποτυχημένη αυτονομία, μπας και αποκτήσω καμία λογική σχέση με τον άνθρωπο που θα μου βοηθήσει να σταθώ στα πόδια μου. Λοιπόν, και σιγά σιγά, σήμερα έχει πλάκα γιατί μιλάμε για την υποκειμενικότητα και όλοι είμαστε σίγουροι ότι η υποκειμενικότητα είναι πολύ σημαντική και κανένα πρόβλημα. Είναι εύκολη η υποκειμενικότητα. Ποια είναι τα δύο υποκείμενα αυτά. Εντάξει. Και στο γάμα θα δούμε αυτό ότι επιδρά. Έτσι. Λοιπόν. Δεν έχουμε λοιπόν καμιά πραγματική επικοινωνία γιατί αυτό ταλαιπωρείται συνέχεια την τεράστια προσδιοριστία του αυτού που είμαστε. Και ακριβώς στο Facebook αυτό κάνουμε. Τι κάνουμε. Κρυβόμαστε. Δηλαδή κάναμε τον εαυτό ακόμα πιο προσδιόριστο. Έτσι δεν είναι. Δεν θεραπεύεται το πρόβλημα λοιπόν. Απλώς έχουμε την ψευδέστηση ότι έχουμε παρέα και είναι και άλλοι σαν και εμάς. Και πάσχουν και οι άλλοι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει κανένας. Άμα είμαστε όλοι άρρωστοι εδώ, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κανένας άρρωστος. Δεν είναι. Ε? Αν είμαστε όλοι άρρωστοι εδώ, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι είναι φυσική κατάσταση αυτό για τον άνθρωπο, επομένως, έτσι. Αυτό λοιπόν οδηγεί, περνάμε στις οικογενειακές σχέσεις και στο γάμο, σε νέους κλασματοποίησης των οικογενειακών σχέσεων. Δηλαδή, κομμάτια του εαυτού μου προσφέρονται εδώ και εκεί. Εδώ είναι. Ξαφνικά είμαι καλή μαμά, ξαφνικά είμαι η... Έτσι δεν είναι, όπως έλεγε ο Σαββόπουλος και τον ανέκδοτο. Ο Σαββόπουλος λέω, Λαζόπουλος. Δεν έχω χρόνο, αλλά κάποτε. Το θυμάμαι. Η ιδανική γυναίκα λέει πώς είναι. Πρέπει να είναι, λέει, όμορφη. Όμορφη, καλό είναι.
Πρέπει να είναι καλή φίλη, καλή σύντροφος. Πρέπει να είναι και καλή μαγείρισα. Πρέπει να έχει καμιά οικονομική συνεισφορά στο σπίτι. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι και κάπως καλή μάνα. Δεν πρέπει, ναι. Εντάξει. Και οι πέντε αυτές θα μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Επομένως, αυτό είναι η κλασματοποίηση του εαυτού. Κλασματοποίηση του εαυτού. Θυμάμαι κάποτε μέναμε σε ένα σπίτι στο Λονδίνο και από κάτω έμενε κάποιος ο οποίος είχε πέντε κοπέλες οι οποίες πάντοτε ερχόταν σε διαφορετική ώρα. Όχι καθαρίστε, ήταν διαφορετική. Μαγείρισαν διαφορετική. Η παρηγορήτρα ήταν διαφορετική. Η αυτή τελικά και η ερωτική σύντροφος και αυτή διαφορετική. Ανάλογα τι ώρα του χτύπαγε στην πόρτα, σου άνοιγε και ανάλογη. Λοιπόν, λέμε, τώρα λέγεται κλασματοποίηση. Δηλαδή, ένα ολόκληρο δόσιμο και μια ολόκληρη αντίδοση, βρε παιδιά, δεν τη βρίσκομαι. Ούτε στην οικογένεια. Να σου δώσω το κομμάτι μου, ναι. Γι' αυτό λέω, θα μιλήσουμε για το αν έχει παρόν ο γονός. Τον έχει μέλλον, το βρούμε μόνοι μας μετά. Και να το σκεφτούμε, να το σχεδιάσουμε. Σου δίνω ένα καλό μου κομμάτι. Δώσ' μου και εσύ ένα. Πάρε και εσύ ένα. Δεν θέλω αυτό, θέλω κάτι άλλο τώρα. Τώρα αυτό δεν είναι διαθέσιμο, το έχω δώσει σε ένα συνάδελφο. Δεν το λέει ακριβώς εσύ, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, δώσ' μου εσύ εκείνο το άλλο, μα και εγώ το έχω δώσει σε μία συνάδελφο και αυτό δεν το λέει, αλλά... Άμα η συνάδελφος είναι κάθε μέρα μαζί και τελικά μοιράζονται ένα καλό κομμάτι του εαυτού, ένα στο άλλο, δεν έρχεται φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Όλα φυσιολογικά είναι σήμερα πια. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει τίποτα από ένα φύσικο. Η φύση έχει τανηθεί, εκτατεντωθεί και αυτή έχει γίνει πλέον. Χωράει τα πάντα μέσα. Νομίζω μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε εκεί μέσα. Και αλλήμονό μας, αν δεν το κάνουμε, θα μας πιάσει η αστυνομία. Και θα μας πει... Γι' αυτό και έρχονται πράγματα που δεν σας αρέσουν. Είπα σε μια συνέντευξή μου για τους ομοφυλόφιλους, λέω και η ομοφυλοφιλία θα απαγορευτεί. Και μου λέγανε, με κοιτάγαν περίεργα. Θα απαγορευτεί, το δείτε και αυτό ακόμα. Γιατί? Μα έγινε στην Αγγλία αυτό. Υπάρχει ένα σεμινάριο, μια ένωση... LSB Alliance. LSB είναι μόνο αυτοί. Και αυτοί θέλουν να υπερασπιστούν τα φυσικά γέννη. Διότι η λεσβία θέλει μια βιολογική γυναίκα αληθινή απέναντί της, παρακαλώ. Και ο γκέι άντρας θέλει ένα πραγματικό βιολογικό άντρα απέναντί του. Έρχονται λοιπόν οι τρανς και λένε τέρμα τα φύλλα. Όχι! Μέγα δικαστήριο έγινε το 19 στην Αγγλία. Με τεράστια εκατομμύρια πέσανε. Για να αποκτήσουν το δικαίωμα οι καημένοι ομοφυλόφιλοι να έχουν έναν άντρα μπροστά του βιολογικό και να είναι τέτοια τον ένα έτσι. Και οι γυναίκες το ίδιο ψυχούλες να έχουν και αυτή μια βιολογική γυναίκα να παρηγοριούνται. Εκεί είμαστε σήμερα. Η επόμενη δίκη όμως θα χαθεί. Ήδη σήμερα οποιονδήποτε δυτικό πολιτικό ρωτήσετε τι είναι γυναίκα θα σας πει οι περσινές μου διακοπές στην Ελλάδα ήταν εξαίσιες. Αυτή ήταν η επόμενη. Αν τον ζωρίσετε να σας πει, ξέρω ότι αν τυχόν απαντήσει ότι είναι νεόν με μήτρα, λέμε τώρα, συγχωρέστε με που το είπα και εγώ δεν μας ακούει κανένας, θα πάει φυλακή, ναι, έχουν γίνει αυτά. Καταλάβατε. Αλλά όλα αυτά είναι μες στη φύση. Πια, δεν ξέρω τι σημαίνει φύση πια. Γιατί δεν είχαμε εδώ πέρα τον στοϊκό Ζήνωνα, τον Ηράκλητο ή τον Πλάτωνα. Θα τους δέναμε σε μια καρέκλα και τσιρίζανε όλοι, φωνάζανε από το κακό τους. Διότι ο Έλληνας, ο αρχαίος, είναι κοσμολογικά προσδιορισμένος. Η φύση είναι ιερή, τέρμα. Ο λόγος στον Ηράκλειο, στους στοϊκούς και είναι μέσα στον κόσμο, καταλάβατε. Ο κόσμος είναι ιερός. Όταν λοιπόν ρωτάτε τον αρχαίο Έλληνα, τον Πυθαγόρο για παράδειγμα, το ρωτήσατε πόσα είναι τα φύλλα, κοίταξε, λέει, ηλίθιος είσαι, λέει. Φυσικά δύο. Γιατί? Μα γιατί είναι δύο παντού, σε όλα τα ζώα και στα φυτά. Και αν τολμήσεις να πεις ότι είναι τέσσερα, το λέγεται ύβρις. Και αμέσως έρχεται η νέμεζης. Έτσι δεν είναι.
το μέτρο, ο νόμος, οι τύσεις, τον εμπεδοκλή, γιώτα γιώτα, και σε κάνει σκόνη. Γιατί ο κόσμος είναι ιερός. Γιατί είναι θεόκοσμος. Αλλά και όταν δεν είναι, όπως είναι στον Πλάτωνα, οι ιδέες μέσα στον κόσμο, πάλι αυτά τα οποία φτιάχνουν, δεν τα συζητούν μαζί σου. Είναι αυτά που είναι και όχι άλλα. Τελεία και πάμε. Όσο για την ανεκτικότητα που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα για τον αυτό, αν διαβάσετε το Φουκώ, τον ομοφυλόφιλο σπίτι, θα δείτε πώς αυτό το πράγμα εγκατελείφθη και γιατί εγκατελείφθη. Συγκεκριμένο σου. Ή το Σικουτρί, τον Έλληνα. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για την οικογένεια. Επομένως, αυτό που μας απομένει για σωτηρία είναι η συμβολική κοινότητα. Συμβολική κοινότητα, όταν λέω, εννοώ την κοινότητα την οποία δημιουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, η διαδικασία, η ιδωλατρία πολλαπλών επιθυμιών, αποτυχία μέσα από την πεζοριστία του εαυτού, κατάλυση του εαυτού, αποτυχία ειδονής κλπ. Κλπ. Πώς να τεθεί το ερώτημα της αλήθειας. Είπαμε, το ερώτημα της αλήθειας τίθεται μόνο ως σύμπτωμα. Ως κατάθλιψη, ως νεύρωση, ως επανάσταση, ως μοιχεία, έτσι, ως εκρηκτική συμπεριφορά, έτσι. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο επομένει είναι μια συμβολική κοινότητα που όλα αυτά να χωράνε και να γίνονται όσο γίνεται πιο ανέξοδα. Δεν είναι. Και αν τυχόν αύριο έρθουν και πουλούνται στα περίπτερα τα γυαλιά, τα VR, τα είδη κανένας γυαλιά, σε γυαλιά VR ποτέ. Έχει χρησιμοποιήσει γυαλιά VR. Ποιος? Εγώ έχω χρησιμοποιήσει, γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι φοβερά. Τελειώνει που ο καυγάς για τη γειτόνισσα. Δεν υπάρχει. Την έχεις εκεί πλέον. Καταλάβατε. Και όλη αυτή η αλωτρίωση ουσιαστικά επιβραβεύεται. Έτσι δεν είναι? Με αυτή τη συμβολική κοινότητα. Και στο τέλος τι γίνεται? Είμαι πλήρης τελείως και παντελώς άδειος μαζί. Ή όχι. Δεν υπάρχει πλέον. Τίποτα το ερώτημα αυτό, το ερώτημα είναι αλήθεια. Δεν ξέρω καν γιατί πράγμα μιλάω. Δεν μπορώ να συνεννοηθούμε πια. Είναι όπως τα πρωινάδικα. Την ελληνική τηλεόραση. Καταλαβαίνετε μετά από λίγο καλύτερα ότι ο μισθοδόρος αυτός δεν μπορεί να πει λογική λέξη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμιά κοινή βάση, δεν υπάρχει καμιά κοινή πηγή νοήματος, δεν υπάρχει τίποτα. Πολύ ούτε τίποτα. Επομένως, η μόνη μας ελπίδα είναι να θεωρήσουμε την αδειοσύνη αυτή ως αμαρτία. Εμείς οι χριστιανοί. Και να κοιτάξουμε, να ξαναβρούμε, αν είναι δυνατόν, η μία κεντρική επιθυμία, το ένωε στη χρία, λέει ο Χριστός, το οποίο θα μου εξασφαλίσει το δώρο ενός εαυτού και το δώρο ενός κεντρικού νόηματος. Και θα είμαι, αν μη τι άλλο, προφυλαγμένος από την κατάθλιψη ή την έβρωση. Μπορεί να μην το ξέρω καν να το κάνω καλά, γιατί δεν το μάθηκα, είναι σε αυτό σήμερα. Πάρα πολύ δύσκολο πια. Και δεν μιλάω για τους άπιστους. Μιλάω για τους πιστούς. Έλεγα στον Παναγιώτα, το άλλο σεβασμιότατο τον λέω. Έλεγα λοιπόν στον Δεσπότη, την εμπειρία που είχα προχθές στα Γιάννενα, ήταν μια αίθουσα γεμάτη όσο είστε και εσείς εδώ τώρα, από φοιτητές. Και μιλάγαμε, ερευνητική της θρησκείας. Λοιπόν, και τους λέω, σου κάνω μια ερώτηση, θα μου δώσετε μια απάντηση τώρα, λέω. Σαν ερώτηση θα σας κάνω. Και όποιος πει όχι, ξέρουν ότι ήμουν άθεος στην ηλικία τους κλπ. Ξέρουν ότι δεν κλωτσάω εγώ από αντιρρήσεις και τέτοια. Αλλά λέω, όποιος σηκώσει χέρι θα τον περάσω αμέσως. Ποιοι από εσάς δεν πιστεύετε στην αιώνια ζωή? Κοιτάζω, κανένα χέρι. Λοιπόν, λέω, τον έχω περάσει αυτή τη στιγμή. Ενώπιον όλων το λέω. Έχει περάσει το μάθημα. Και με καλό βαθμό. Ανάποδα το ερώτημα. Ποιοι πιστεύετε ότι υπάρχει αιώνια ζωή? 110 χέρια, 120 πώς ήταν. Αυτό σας λέω ότι έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα. Ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, αλλά
Τα στα έλεγε ο γέροντας αυτά, ο πατήρ Παΐσιος, αυτή μια μέρα έλεγε, μπλα μπλα μπλα. Έλεγε, έχει βάλει ο διάβολος και τα 3-9 μέσα, έλεγε, θα μας κάπτει όλα. Δεν ξέρει ποιος παίρνει από πίσω όμως, έλεγε. Αυτό τότε εγώ δεν το... Σήμερα, αυτά τα παιδιά δεν αθώασαν και εσάς. Έχουν κάνει τα πάντα. Να πιάσω κουβέντα μαζί μου. Ένας μαζί τους. Διότι όλα τα έχουν κάνει, όλα τα έχουν καπνίσει, όλα τα έχουν κάνει. Δεν είναι αθώα παιδιά. Ούτε της εκκλησίας παιδιά. Ούτε από οικογένειες. Τέτοιες που να τους. Τίποτα. Όχι. Και γι' αυτό έχει σημασία. Γιατί σε μια δεύτερη φάση, όπως αυτός μου δείξανε αυτό το Sinboy, αυτός ο ράπερ, δεν τον ήξερα αυτό, ναι. Τα παιδιά μου τα δείχνουν αυτά. Και μου λέει, το Χριστό λέει, δεν με νοιάζει η εκκλησία, είναι συχαμερή. Μπράβο. Οι παπάδες δεν ξέρουν τι τους γίνει, αλλά ο Χριστός είναι το μόνο είδωλο, το μόνο, το μόνο. Ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, ότι αυτός για να προχωρήσει εδώ πρέπει να πάει να βρει ένα παπά. Πρέπει να υπάρξουν πατέρες, άνθρωποι που θα μιλήσουν με τα παιδιά. Αν βρεθούν άνθρωποι και μιλήσουν αυτά τα παιδιά, θα δούμε πραγματικά αναγεννήσεις πραγματικές που δεν τις φανταζόμαστε καν. Άμα είναι μια στα τίποτα κολλημένη και ανόητη και δεν ξέρω τι άλλο και λοιπά, και όχι σαν το Γεράσιμο. Ιακωβέ μου, το Μητροπολίτη Κεφαλινίας, αυτό το φοβερό πλάσμα που γινόταν τα πάντα τη πάση, έτσι και έκλαιγε μαζί με τον τραβεστή με μαύρο δάκρυ και αγκάλιαζε την πόλη και έλεγε να πάμε μαζί σήμερα ο Επίσκοπος Κεφαλινίας. Γι' αυτό και πέθανε πριν την ώρα του. Γιατί δεν χώραγε στην ελληνική ιεραρχία, ευτυχώς έβγαινε ο Δεσπότης τώρα. Μπορούμε να το λέμε. Δεν χώραγε ούτε για αστεία εκεί μέσα. Πού να χωρέσει. Χωράει. Αυτό ήταν μια παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Ακριβώς αυτό ήταν. Με έναν τέτοιο. Εντάξει. Θα βλέπουμε πράγματα που θα μας συγκλώνιζαν στην κυριολεξία. Και εδώ είναι ακριβώς το προνόμιο μιας εποχής που κατά τα άλλα είναι φοβερά επικίνδυνη. Πάρτε το χαμπάρι. Έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά. Όχι έξω μόνο, και εμείς εδώ. Αυτά που είπα ισχύουν και για μας. Αυτές οι ψηφιοδοτές προσωπικότητες, η πολυφρενία, τόσο επικισμένος σε αυτό, σε αφορά εμάς και εμάς. Αυτή η δυσκολία να βρούμε τη μία επιθυμία, αυτή τη μία επιθυμία, αυτή που θέλουν όλες να είναι. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόση ώρα έχω. Πόση ώρα έχω. Ένα δεκάλεπτο. Σίγουρα. Θα μας σώσει κατά τη γνώμη μου ο Μαχαιρίτσας. Ο Λαβρέντης. Συμπατριώτης μου. Δεν πρόλαβα να το γνωρίσω. Ήθελα πάρα πολύ όμως. Σήμερα που καθόμουν και προσπαθούσα να γράψω μερικά πράγματα, για την Κινέζικη φιλοσοφία έγραφα σε ένα άλλο βιβλίο. Ξαφνικά πώς φύγεται να μπούμε και ακούω αυτό το τραγούδι το φοβερό. Τα μάτια δίχως λογική το έχετε ακούσει. Το ξέρετε όλοι. Είχα να το ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι όταν το πρώτο άκουσα πριν από 20 χρόνια. Την άχθηκα πάνω. Τι λέει αυτός. Τι λέει αυτός. Να θυμίσω μερικούς στίχους. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ. Και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Με αυτά τα μάτια που καθώ και που βρεθώ, τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Όσο εδώ τα λένε πολύ ερωτευμένοι αυτά, δεν έχουν σημασία. Τα άλλα όμως έχουν. Στα αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά και αν τα κοιτάξω, με αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Ξέρετε, για να τα γράψει κανείς αυτά, πρέπει να είναι κάποιος. Για να αντιληφθεί την ιστορία ως φυλακή καταρχήν. Δηλαδή την ανθρώπινη κατάσταση όπως την περιγράφουμε τώρα, ως μια φυλακή, γιατί είναι φυλακή. Και σε παραμύθια και σε αστέρια να με βρούνε, να μου οδηγούνε. Λοιπόν, κάθισα και έγραψα μερικούς στίχους. Ακούστε. Μέσα στην είδη θα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνθρωπο ζεσταίνει. Έχουμε τέτοια όντα ανθρώπινα. Δεν είναι πολιτική εννοώ, γιατί ο πολιτικός θα ήθελε να φαίνεται ότι τους ανέργους και τους αυτούς ή θέλει να τους ζεστάνει, αλλά τα μάτια του είναι θανατερά παγωμένα.
και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά, να μαλακώνει μια ανάγκη πετρωμένη. Θα το ξαναλέω. Για να τα γράψει μετά κανείς τα πράγματα πρέπει να είναι τρομακτικά πληγωμένος ή μεγάλος θεολόγος. Ή και τα δύο. Γι' αυτό τα μάτια να μην τα δω. Πώς να μην τα αγαπάω. Τα έχω πίσω μου χρόνια και μέσα. Κανένας δεν με έχει κοιτάξει έτσι. Και μπροστά μου. Αυτά θέλω να βλέπω συνέχεια. Ακούτε. Υπάρχει περίπτωση να γίνουμε έτσι μεταξύ μας. Μόνο τότε ο γάμος μπορεί να έχει επιτυχία. Την ίδια εποχή εργαζόμουν πάνω στην έννοια του μουσείου και είχα βάλει μερικά δύσκολα βιβλία. Έτσι λένε ότι είναι δύσκολα. Για την εκκλησιολογία και την ανθρωπολογία. Μιλώντας ακριβώς για την έννοια του μουσείου. Το μουσείο, ξέρετε. Είναι μια πολύτιμη έννοια. Στην τριαδολογία, αλλά και στην ανθρωπολογία. Το μουσείο. Λέμε, τα τρία πρόσωπα είναι ο μουσείο. Τι σημαίνει? Την ίδια μεταξύ τους. Ο μεν τότε είναι τρία. Τι σημαίνει ο μουσείο? Πάντα στους φοιτητές μου χρησιμοποιούσα ένα μπουκαλάκι, να σου το εξηγήσω. Το είχα πάντα. Του νερού εδώ, τώρα. Έπαιρνα μια φοιτήτρια και ένα φοιτητή και έλεγα, εγώ είμαι ο πατήρ, σου έλεγα. Και δίνω το είναι μου, την ουσία μου στον Υιό. Ταυτόχρονα, αχρόνως, δίνω το κάνω το ίδιο στο πνεύμα μου. Και αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Έχουμε μια δία δοτικότητα της μίας ουσίας. Πόσες είναι οι ουσίες? Μία. Πώς είναι τα πρόσωπα? Τρία. Είναι απολύτως μία. Ένας είναι ο Θεός, πραγματικά είναι. Αλλά αυτή η ενότητα έχει μια φοβερή δομή, μια πρόσμενη δομή. Και η δομή της είναι τριαδική. Α. Και είναι φοβερό ότι δεν χάνεται με τον τρόπο αυτό. Ούτε η αυτοτέλεια των προσώπων. Καθόλου δεν συγχαίονται μεταξύ τους. Καθόλου. Ούτε η μεγάλη τους, η μέγιστη ενότητα. Δεν μπορούμε εμείς αυτό να το σκεφτούμε. Όλοι οι ερωτευμένοι το έχουν σκεφτεί μια στιγμή. Να ενωθούν με τον άνθρωπο που αγαπούν για γίνουν ένα. Και μετά από λίγο είναι δύο. Μερικές φορές είναι και 15. Κομμάτια. Για τους λόγους αυτούς που εξηγήσαμε πριν από λίγο. Γιατί έχουμε ένα επικισμένο εαυτό, ένα μοσαϊκό εαυτό. Και είπαμε, το κομμάτι το έχω δώσει εκτός, το άλλο το έχω δώσει στην Ιταλού, να πάρει. Και δεν γίνεται. Να το τραβήξω πίσω. Και εύκολα. Ειδικά σήμερα. Που το υποκείμενο είναι, εγώ έτσι το λέω, σαν ένα βιβλίο μου τελευταίο. Και αυτό που σας διάβαζα κεφάλαιο ενός βιβλίου, είναι καινούριο. Λοιπόν, φαντασιωτικό υποκείμενο. Είναι το υποκείμενο της φαντασίωσής του. Σήμερα σας λένε, φαντάσου τον εαυτό σου ελεύθερα. Και, έτσι δεν είναι. Και αυτό που φαντάζεσαι είναι αλήθεια. Και πρόβαλε το και στο μέσα μαζικής δικτύωσης, έτσι δεν είναι. Και θα βρεθούν οι πάντες που το δεχτούν, το πιστέψουν, το πάνε, δεν έχει τίποτα. Σας είπα, απαγορεύεται το νόημα, το ερώτημα για το έσχατο νόημα. Σε ένα μελλοντικό ολοκληρωτισμό θα είναι το ερώτημα που θα απαγορεύεται. Αυτό. Τι νόημα έχουν όλα αυτά? Τι νόημα έχουν όλα αυτά? Επειδή νόημα έχουν όλα αυτά? Έχουμε 30.000 νοήματα δίπλα μας. Ναι ή όχι? Και εσύ ο καθένας, δεν είναι κουβαλάς από μέσα σου, μόνος σου, από 150 νοήματα, και σε ελεύθερο να έχεις άλλα 150. Γι' αυτό εγώ τον ολοκληρωτισμό τον αυτό, αυτόν τον ολοκληρωτισμό, στο βιβλίο μου τον ονομάζω βελούδινο ολοκληρωτισμό. Οι προηγούμενοι ολοκληρωτισμοί, υπάρχει το βιβλίο μου, το βγήκε το 2020, με τίτλο «Η ανοιχτή ιστορία και η εχθρή της». Ο υπότιτλος είναι «Η άνοδος του βελούδινου ολοκληρωτισμού». Βλέπετε πώς συνδέονται όλα. Θεολογία, ψυχολογία, πολιτική φιλοσοφία. Ένα είναι όλα αυτά. Εμείς τα χωρίζουμε σε κομμάτια. Οι προηγούμενοι ολοκληρωτισμοί κάμαν λάθη. Γι' αυτό και γκρεμίστηκαν. Άλλοι καταργήσαν το ατομικό υποκείμενο για χάρη της κολεκτίβας, έτσι. Άλλοι καταργήσαν τα αισθήματα του έρωτος και της εκκλησίας και της αγάπης και τα κλπ. Αποτύχαν όλοι αυτοί. Ο τελευταίος ολοκληρωτισμός όμως έχει μέλλον, διότι τον υποστηρίζουμε εμείς οι ίδιοι. Είναι ο ολοκληρωτισμός που λέει ναι σε όλα αυτά. Είπαμε, την έννοια της φύσης την κάνουμε τεράστια και χωράμε οι πάντες εκεί μέσα. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό. Συγχωρέστε μου που μιλάω έτσι.
Τη Φιλοκαλία την ξέραμε πολύ καλά πια σήμερα. Μπορούμε να σας... Θυμάμαι πήγα μια φορά σε μια κατασκήνωση. Λοιπόν, και μου λένε τα παιδιά, ήταν φοιτητές, να μας μιλήσετε, τι να σας μιλήσω ρε παιδιά, περί προσευχής. Ήμουν και εγώ νεαρός τότε, δεν καταλάβαινα. Παίρνω λοιπόν τη Φιλοκαλία, παίρνω αυτά, φτιάχνω πράγματα. Αρχίζω λοιπόν περί προσευχής. Χασμουριόταν, κάναν δείχνα, αλλά ακούγανε, είχαν ευγένεια. Σου λέει, τα πει ο παπάς, θα γλιτώσουμε. Έχουμε και ενοχές. Ο παπάς είναι το άλοθη. Λοιπόν, μόλις τελείωσα, αρχίζει ένα γλέντι, ένα πάρτι τρελό. Ένα από τις τρελής έγινε. Λέω, για κοίτα ρε, εδώ πέρα, ένιωσα σαν ηλίθιος. Αλλά ήξερα σαν γιος ως ηλίθιος, δηλαδή το περίμενα, είδε από τις αντιδράσεις προηγουμένου. Τελειώσαν λοιπόν την ημέρα το πρωί, σου λέω, δεν μου λέτε, θέλετε να πούμε άλλα πράγματα. Τι να πούμε, μου λέει, θα κάνουμε λέω, μια ιστορία του ροκ, τώρα. Είμαι γερός εγώ σε αυτό. Τι λέει θα κάνουμε, αυτό θα κάνουμε, λέω, ναι. Πρόσλο. Και αρχίζουμε και είναι της τρελής. Λέω, αυτό σας ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι έχετε τώρα το άλοθη, να ακούσετε και το... Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτά να τα φέρουμε στη σημερινή μας κατάσταση. Αν έρχονται, έρχονται. Πάρα πολλοί έρχονται. Είναι μακρύς ο δρόμος όμως. Είναι κόπος, καταλάβατε. Δεν είναι αυτονόητο. Γι' αυτό, και αν απλώς και μόνο επαναλαμβάνουμε πατερικά τσιτάτα τη χωρία σήμερα, έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Ούτε η κατάσταση του ναρκισισμού είναι αυτή που εννοούσε ο Άγιος Μάξιμος, φιλαυτία τότε, είναι άλλο πράγμα σήμερα. Άλλο πράγμα είναι φιλαυτία σήμερα. Ούτε η έννοια της ειδονής είναι ίδια με αυτή που ήταν τότε. Α, ναι, ναι. Ούτε η έννοια της έπαρσης. Θα σας πω ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι εννοώ. Για να δείτε πώς γίνονται και τα ψυχιατρικά εγχειρίδια. Όταν εγώ σπούδαζα ψυχολογία, θυμάμαι τα εγχειρίδια περίχανε μέσα τους, θα το θυμούνται οι ψυχιατρικοί οι ψυχολόγοι, ως ασθένεια το narcissistic disorder. Τι είναι αυτό, ναρκισιστική, έτσι, αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, narcissistic disorder, ναι, αλλά στη δεκαετία του 50, στην Αμερική, εάν ψάχατε να βρείτε για ανθρώπους οι οποίοι πιστεύαν ότι είναι η σωτηρία του κόσμου και τους περιμένει ο κόσμος οπωσδήποτε για να τους σώσουν αυτοί, ήταν ένα 10%. Στη δεκαετία του 60 είχε πάει στο 25%. Το 70 πήγε στο 50%. Στο 80 που σπούδαζα εγώ την ψυχολογία, είχε φτάσει στο 70. Γι' αυτό άλλα εγχειρία το είχαν, αλλά δεν το είχαν. Σήμερα δεν το έχει κανένα εγχειρίδιο. Δεν το έχει νόημα. Με λες narcissistic disorder, τη στιγμή που το 96% αυτούς που είναι κάτω το έχουν πλήρως οικειωθεί. Έτσι έγινε και με το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Στατιστικά καθαρά. Καταλάβατε. Λοιπόν, επομένως, πράγματα από τα οποία τα γνωρίζαμε και τα ξέραμε και τα ξέρει η παράδοση σεβαστά καθόλου. Θέλουν μετάφραση και η μετάφραση πάνω στη μετάφραση για να έρθουν σήμερα στο τώρα. Έτσι. Δεν ξέρω αν μόνο αυτά απάντησα στο ερώτημα. Η απάντησή μου είναι ότι δεν έχει μέλλον ο γάμος. Έτσι όπως έχει το πράγμα σήμερα. Αλλά η απάντησή μου είναι ότι έχει μέλλον ο γάμος. Εάν κανείς αποφασίσει να πάρει πολύ στα σοβαρά την ευαγγελική εμπειρία της Εκκλησίας και την πείρα των Αγίων της και να την κουβαλήσει με τόλμη και με ειλικρίνεια στα πραγματικά του προβλήματα, όχι στα φανταστικά, όχι να προσθέσει ένα ψευδί αυτό ακόμα, ένα μοσαϊκό ακόμα, μια κομμάτι ακόμα ευλάβειας στη γενική διάλυση. Όχι. Όχι.
Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Το θέμα είναι να περάσει κανείς από την περιεκτική κατάσταση αυτή που λέγεται μετάνοια και εκεί μέσα να δεχθεί, αν δεχθεί, αν είναι ειλικρινής, αν τα αποφασίσει, αν το θέλει, την εμπειρία αυτή, τη φοβερή του Αγίου Πνεύματος, που του δείχνει ενώπιον του Θεού, αυτό κάνει κάθε θεία λειτουργία, ουσιαστικά, το ποιος είσαι ακριβώς. Ποιος είσαι. Πρέπει να σταθείς ενώπιον του Θεού για να δεις ποιος είσαι. Αλλά να σταθείς απροϋπόθετα. Χωρίς να θες να πετύχεις τίποτα με αυτό. Χωρίς να θες να γίνεις καλύτερος στη δουλειά σου, στο επάγγελμά σου, σε τίποτα σου. Ο Θεός ευεργετεί σαν τρελός τον άνθρωπο, μέρα νύχτα. Δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει. Το θέμα είναι πώς αυτό θα μεταφραστεί, το ξαναλέω, σε μια εμπειρία μετάνοιας τέτοια, θα απαντήσει στα πραγματικά μου προβλήματα. Και θα καταφέρω να βγω, να τη βγάλω καθαρή στο τέλος και να βρω διαστάσεις ζωής, οι οποίες θα είναι, εντάξει, υπάρχει ευτυχία πολύ τότε. Μόνο τότε. Και τότε μπορώ να πω και καλημέρα στη γυναίκα μου και να το εννοώ. Και στα παιδιά μου. Και να το εννοεί και αυτή δεν το εννοώ. Και να μπορέσει να κουμπίσει πάνω μου δειλά τόσο ξύλο που έχει φάει. Και να κουμπίσω κι εγώ δειλά πάνω της τόσο ξύλο, με την έννοια. Δεν είναι το ξύλο αυτό. Η απόρριψη είναι χιλιάδιο. Θα έρθει προχθές κάτι κυράδες εκεί, γιατί στα μαθήματά μου έρχεται και ο κόσμος απ' έξω. Και είχαν πρόβλημα φυσικά, 40 χρονών εκεί. Με τους άντρες τους φυσικά και είχαν πρόβλημα. Και γυρίζω από όταν μια φορά και σου λέω, γιατί κάνεις κακούς λογισμούς ενάντια στον άντρα σου. Δεν το ξέρετε. Το φέρνεις στο πρόσωπό σου. Καταλάβατε. Δεν λέει τίποτα. Εξωτερικά είναι θύμα, έτσι. Από μέσα όμως, τον έχει διαλύσει τον άλλον. Και άλλος το καταλαβαίνει αυτό. Σε μία λέξη. Μόνο τον κοιτάει. Με το καλημέρα του έχει πεθάνει. Καταλάβατε. Γιατί. Διότι είναι αυτό το που λέμε εδώ πέρα. Έχει πίκης πολύ εδώ. Όλο αυτό το σύστημα με το οποίο ουσιαστικά διαλύουμε τον εαυτό μας και μετά τον άλλον. Και του λέμε, τι έπαθες, darling, τι συνέβη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι συνέχεια στεναχωρημένος. Ένα παιδί είχε έρθει μια φορά, φοιτητής μου, και μου λέει, συζώ με μια κοπέλα, θέλω να με βοηθήσετε, στο γραφείο μου ιδιαίτερα. Με αυτό θα τελειώσω. Και μου λέει, συζώ με μια κοπέλα, αλλά έχει κατάθλιψη, μου λέει. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Λέω, ποια είναι αυτή στη σειρά, με την οποία συζείς, μου λέει η έκτη. Η έκτη λέει, έχει πάντα κατάθλιψη. Στην έβδομη αποκτάς εσύ όμως. Καταλάβατε. 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 Α. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε εγώ πολύ. Τελείωσα κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πατρ. Νικόλε. Δεν καταλάβαμε τίποτα, γι' αυτό το καταλάβαμε όλα. Θα σας επισκεφθούν στο σπίτι αυτά όλα. Μόλις φύγετε. Λοιπόν. Κρατάμε κάποια σημεία τα οποία ήταν πολύ κεντρικά. Είπατε ότι την αλήθεια τη ζούμε σαν σύμπτωμα. Ναι, η αλήθεια μας επισκέπτεται χωρίς να το θέλουμε. Και η θεραπεία προφανώς δεν είναι συμπτωματική, αλλά είναι λειτουργική όπως τη θέσατε, γιατί θέσατε δύο βασικά κείμενα, του Επίκουρου και του Μαξίμου του Ομολογητού, που μιλούν για τη δίψα για νόημα, το οποίο χάθηκε. Και αντικαθίσε από τη λεμαργία. Από τη λεμαργία των επιθυμιών, το επικισμένο εαυτού μας, του ψηφιδωτού εαυτού μας. Και εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Οπότε θέσατε ουσιαστικά τις βάσεις, ερμηνεύσατε την πηγή των προβλημάτων που υπάρχουν και άρα δίδεται με αυτόν τον τρόπο και τους τρόπους της θεραπείας και αν θα υπάρχει όντως μέλλον ή όχι στο γάμο ή γενικότερα στις σχέσεις μας. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ βασικά γιατί μεταφέρατε τη θεολογία στη ζωή και δώσατε ένα νόημα ουσιαστικό, το συνδέσατε και με την ψυχολογία
Και οπότε δόθηκαν πολλές δυνατότητες και αφορμές για συζήτηση. Μόλις επιχειρήσουμε να κάνουμε την ενοποίηση, θα προσθέσουμε ένα ακόμα κομμάτι στο ψηφιδωτό. Τραγική η κατάσταση. Μόλις θα πω ότι θα το κάνω εγώ αυτό, αμέσως θα προσθέσω μία ακόμα διάσταση στο υπέροχο φανταστικό μου αυτό οικοδόμημα, έτσι δεν είναι, και θα είμαι πλέον κομματιασμένος, αλλά ταυτόχρονα στη φαντασία μου ενοποιημένος. Το θέμα είναι ότι μετά από λίγο θα ανακαλύψω ότι η ενοποίηση ήταν ψευδής. Εν ολίγης, η ενοποίηση αυτή για την οποία μιλάμε, για μένα, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, είναι ένα πραγματικό θαύμα αν συμβεί. Μπορούμε να έχουμε την προαίρεσή της, την επιθυμία της, αλλά να την κάνουμε μόνοι μας, δεν γίνεται. Εδώ παίζουν ρόλο και οι πειρασμοί. Ποιος σας είπε ότι οι πειρασμοί είναι κακό πράγμα? Το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή είναι οι πειρασμοί. Και όταν έρθουν οι πειρασμοί, τότε καταλαβαίνεις πόσο ψεύτικος είσαι. Καταλάβατε? Τότε καταλαβαίνεις ότι το οικοδόμημα δεν ήταν το ισχυρότατο οικοδόμημα το οποίο νόμιζες ότι είχες. Γιατί? Διότι έπρεπε έτσι να νομίζεις. Όλοι δίπλα σου αυτό νόμιζαν για σένα. Εσύ έπρεπε να το νομίζεις αυτό διότι οι άλλοι το νόμιζαν για σένα. Και οι άλλοι νόμιζαν για τον εαυτό τους. Και έρχεται λοιπόν ο πειρασμός. Και ξαφνικά σου κατακαίει ακριβώς αυτό. Τον αρκισισμό δηλαδή. Σου τσουρουφλίζει αυτή τη υπέροχη κατάσταση την οποία έφτιαξες με τόσο κόπο. Με πτυχία, με αγώνα, με βοήθεια κι άλλων. Πλήρωσες γι' αυτό, αγωνίστηκες γι' αυτό. Καταλάβατε? Πριν από λίγο καιρό είχα έναν, ήρθε να με βρει μετά από ένα κύριο, παρακαλώ. Ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, από τη Θεσσαλονίκη εδώ. Πολύ έτσι, ναι. Ο οποίος νομίζω ότι αυτό περίπου έκανε, πρόσθετε και την εκκλησία στην πολλαπλότητα των μεγάλων, των φανταστικών, υπερόχων ιδιωτήτων. Ε. Λοιπόν, και ξαφνικά είναι ένα φοβερό πράγμα. Ο γιος του έκανε μια φοβερή απόπειρα αυτοκτονίας και αυτό που έμεινε από το γιο του δεν είναι πια ο γιος του ολόκληρος. Και αυτός ο άνθρωπος, αν ακούσετε αυτά που έλεγε, μόνο ένας παπάς μπορεί να τα ακούσει, ξέρει ο πατήρ Βαρνάβας τι εννοώ, γιατί δεν θα τα δημοσιεύσει ποτέ. Ναι. Αλλά το θέμα είναι γιατί να φτάνουμε το Θεό σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το να φτάνουμε. Είναι και όπως στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Η ανθρωπότητα σήμερα πορεύεται σαν τρελή σε μια δόξα που όμοιά της δεν υπήρξε ποτέ. Και δεν αφήνουμε τίποτα, κανένα περιθώριο στο Θεό εκτός από να επιτρέψει να βγάλουμε τα μάτια μας. Και πολύ φοβάμαι. Θα δούμε πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Καθόλου. Σε συλλογικό επίπεδο τώρα. Και τα οποία θα τα κάνουμε εμείς. Αλλά το αποτέλεσμα θα είναι φοβερό. Δεν θα τους γνωρίζετε τους διπλανούς σας. Το θέμα είναι γιατί να γίνει έτσι. Σήμερα καλπάζομαι πάνω σε ένα φανταστικό ύπο απέραντης κυριαρχίας του παντός. Και αν τυχόν κανείς έχει και φόβο του θανάτου, τον πάμε για κατάψυξη στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι, για να ξυπνήσει όταν θα έχει καταργηθεί το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, η αρχή της εντροπίας στη φύση, λέμε τώρα. Έλληνας την έχει την εταιρεία, επομένως μπορεί να πουλάει ό,τι θέλει.
τον ρωτήσανε, λέει, είναι σίγουρο αυτό? Ε, τι να σας πω, λέει, τώρα πέστε σε αεροπλάνο πάνω στις Άλπες. Και ας λέω, ο πιλότος πέφτει σε 15 λεπτά. Αν σας πει ότι τούτο εδώ είναι ένα ρεξίπτωτο, θα το σκεφτείτε πολύ πριν το βάλετε να πέστε. Δεν καταργείται η αρχή της εντροπίας. Ο θάνατος δεν τελειώνει. Μόνο με θεία παρέμβαση. Δεν υπάρχει αθανασία. Με μέσα που είναι γνωστό, γνωστό σύμπαν μέσα. Λοιπόν, ευχαριστώ για το ερώτημα. Αν υπάρχει ανθρωπότητα, σε λίγο καιρό θα έχουμε πλήθος γάμων. Κάποιος θα παντρεύεται με τρεις γυναίκες γιατί αυτές το θέλουν και ο ίδιος το θέλει. Ή δύο άντρες μαζί και πέντε γυναίκες μαζί. Ή την ξαδέρφη του ή την αδερφή του. Γιατί όχι και τη μάνα του. Αν ταιριάζει μαζί της. Δεν υπάρχουν πια τρόποι να πείτε όχι. Κατέρευσαν όλες οι κοινές πηγές νοήματος. Ούτε η φύση, ούτε η βίβλος, ούτε ο Θεός. Καταλάβατε, δεν υπάρχει τρόπο. Σήμερα υπάρχει αυτό που λέω εγώ, ηθική του γούστου. Υπάρχει και στο διαδίκτυο μια ομιλία με αυτόν τον τίτλο. Ηθική του γούστου. Μου αρέσει. Και εκεί σταματάει κάθε κουβέντα. Εδώ βλέπετε ομοφυλόφωνος, έρχεται στο γραφείο μου. Με έχουν τρελάνει δηλαδή και εμένα. Και τραβάω, δεν ξέρω να τραβάω και πατήρ Βαρνάβας, αλλά εγώ πολλά τραβάω. Λοιπόν, και δεν σου λέει, ξύπνησε ένα πρωί και μου άρεσαν οι άντρες. Όχι, σου λέει, είναι επιλογή μου. Ρε, εσύ του λέω, εγώ δεν επέλεξα ποτέ να είμαι straight. Εσύ πώς επέλεξες να είσαι? Που σημαίνει ότι το σκέφτηκε το straight, το αποφάσισε και κατόπιν ορίμου κρίσος είπε. Και ενώ αυτό το δεύτερο θα τον έκανε πιο συμπαθή, καταλάβατε. Το πνεύμα της εποχής επιβάλλει να πει το πρώτο. Την επιλογή μου. Γιατί και σταματάει η συζήτηση. Δεν σταματάει απλά η συζήτηση. Φωνάζουμε και την αστυνομία πλέον. Στον Καναδά η αστυνομία είναι δίπλα. Και θα έρθει και εδώ. Λοιπόν, ναι. Προχθές ήμουν στο Πανεπιστήμιο Ανίων, να σου πω γελάστε. Ήμουν στο Πανεπιστήμιο και σε ένα διάλειμμα δύο μαθημάτων πήγα να πάρω ένα καφέ. Οπότε βλέπω μέσα στο κηλικείο ένα τεράστιο σκύλο. Και λέω στην κοπέλα, προσέξτε, ένα σκύλος εδώ. Μου λέει, δεν είναι σκύλος, λέει, πάτρα, είναι σκύλα. Πόσο ευτυχισμένο με κάνετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι φυσικό. Ο άνθρωπος θέλει να έχει ένα φυσικό μάρτυρα της ύπαρξής του. Και να τον διαλέξει με ελευθερία. Γιατί η μάνα του τη διάλεξε ελεύθερα, τον πατέρα του διάλεξε ελεύθερα, ούτε αδέρφη του διάλεξε ελεύθερα. Ούτε καν τον εαυτό του διάλεξε ελεύθερα. Φυσικά η μόνη ελεύθερη επιλογή που έχουμε είναι ο γάμος. Να διαλέξουμε τον ερωτικό σύντροφο. Είναι η μόνη ελεύθερη επιλογή. Και πρέπει να θεραπεύσουμε τη μονομέρειά μας. Και πάμε βάσει τη θεραπεία της μονομέρειας, διαλέγουμε κάποιον ο οποίος δεν μας μοιάζει. Η καλύτερη γάμη είναι αυτή. Το θέμα είναι να βρεθεί αυτή η θαυμάσια ισορροπία. Όπου αυτή η ανομοιότητα είναι συμπληρωματικότητα. Και δεν είναι ανταγωνισμός, λέμε. Έτσι. Και δεν είναι, ξέρω εγώ, διαμάχη. Πολλά ζευγάρια. Εγώ είμαι έγκαμπος, έτσι. Πολλές δεκαετίες τώρα. Έχουμε και εμείς οι έγκαμοι δικαιώματα να μιλάμε για το γάμο. Λοιπόν, λέμε ότι τα καλύτερα ζευγάρια που έχω συναντήσει είναι διαφορετικοί μεταξύ τους άνθρωποι. Έχουν όμως βρει αυτόν τον τρόπο να είναι δημιουργική αυτή η διαφορά και να συμπληρώνει ένα στον άλλο και να χρειάζεται ένα στον άλλο. Και να είναι φίλοι ένα με τον άλλο. Όχι τελείως διαφορετική. Δεν λέω ότι ο ένας είναι ποτήρι και ο άλλος είναι τρακτέρ. Όχι. Ποτήρια και οι δυο, αλλά το ένα ποτήρι. Κάπως έτσι και τα άλλο κάπως αλλιώς. Καταλάβατε τι λέω. Επομένως, είναι φυσικό αυτό. Είναι μέσα στη φύση μας αυτό. Μόνο όταν κάποιος αποφασίσει με άλλο τρόπο να γίνει άγαμος. Άγαμος γίνεται για δύο λόγους. Είτε επειδή είναι άρρωστος και δεν μπορεί να μοιραστεί τη ζωή του με κανέναν και θέλει ψυχοθεραπεία και όχι αγαμία. Συγγνώμη, Πάτερ. Δεν λέω για τον Πάτερ και έτσι μπορώ να λέω ότι θέλω. Ή επειδή έχει δεχθεί μια κλίση ανώτερη προς μια άλλη ανώτερη σχέση. Δεν είναι άσχετος, δεν είναι έρωστος.
Δεν είναι μόνος του, δεν γυρίζει γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Αν γυρίζει γύρω-γύρω από τον εαυτό του ο άγαμος, είναι άρρωστος. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το συμφέρον μου, το ανάδοδος μου, η πορεία μου, η καριέρα μου, η τι μου, το όνομα, το άλλο κλπ. Δεν μπορεί μετά από λίγο θα καταρρεύσει αυτό. Και θα καταρρεύσει με ψυχικό πάταγο, δηλαδή θα δημιουργήσει πρόβλημα. Καταλάβατε. Αυτό ισχύει και για τους εγκάμους και τους αγάμους κληρικούς. Λοιπόν, και για όλο τον κόσμο που είναι μπροστά σε μια τέτοια επιλογή. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα, λοιπόν, να το αποφύγεις. Τώρα, εδώ πρέπει να γίνει ένας αγώνας για τα κριτήρια. Καταλάβατε. Και εδώ είναι σημαντικό. Εμείς που πιστεύουμε, μάλλον, σε Θεό, έτσι δεν είναι, πιστεύουμε. Ας πούμε ότι πιστεύουμε σε Θεό, να ζητάμε και τη δική του βοήθεια σε αυτό. Για να γίνει υπέροχη ρομαντική συνάντηση. Γίνεται. Αλλά δεν γίνεται, όπως έλεγε ο Γουντι Άλεν, νομίζω ζει ακόμα, όταν το ρωτήσαν πού οφείλονται οι καλοί δεσμοί, είναι στην τύχη. Δεν έπεσε έξω, ανθρωπίνος, δεν μπορείς να το προγραμματίσεις αυτό. Επειδή δεν ξέρεις τον εαυτό σου καλά, θα κάνεις λαθεμένη επιλογή αν πεις ότι θα επιλέξω εγώ μόνο. Θα διαλέξεις κάποιον με τον οποίο τα τραύματά σου, η πολυδιάσπασή σου, η ψηφιδοσύνη σου, όλο σου το αυτό ταιριάζει. Ταιριάζει. Οι καλύτερες είναι οι καλύτερες. Το λέω στο Παρίσι. Λοιπόν, προσφέρουν τεράστια δυνατότητα να κάνει κανείς σχέση μαζί τους χωρίς commitment και χωρίς καμία ευθύνη και χωρίς καμία συνέχεια. Λοιπόν, σημειώστε το. Αν όμως εκεί μέσα μπήκε η πρόνοια του Θεού και η κρίση του Θεού και η φροντίδα η φοβερή που έχει Θεός για μένα που είναι ανώτερη από τη μάνα μου και τον πατέρα μου κατά πολύ, εκεί μέσα αυτό το πράγμα θα μου δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια πιο ομαλή εξέλιξη. Όχι κάποια αυτόματη, πώς το λένε, πατάς κάποια κουμπιά δηλαδή και όχι. Γιατί εκεί μέσα πρέπει να μάθω την επιστήμη της αγάπης. Την επιστήμη, τη δουλειά που έχει να γίνει δηλαδή. Να σας πω και το άλλο που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ήμουν μια φορά με τον πατέρα Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο. Καθόμασταν λοιπόν μαζί. Και του μίλαγα εγώ, αλλά κάθε τόσο. Τον πέραν τηλέφωνο. Μου λέει, όχι, μην το σηκώνεις. Μια, δυο, τρεις. Μετά ήρθε να νιώθω ένοχος. Για όταν λέω εδώ πέρα σας ενοχλώ εγώ που θα και ο κόσμος σας χρειάζεται. Τι με χρειάζεται, μου λέει. Λέω, τι εννοείται. Κορίτσια είναι. Λέω, τι. Κορίτσια λέει από εδώ γύρω που θέλω να σου πω, λέει, ποιον θα πάρουνε. Και τους λέω, δεν τους το λέτε. Το βλέπετε. Ναι, μου λέει, με τη χάρη του Θεού το βλέπω. Γιατί δεν τους το λέτε. Άμα δεν μπορώ, μου λέει. Αυτές η καθεμία νομίζει ότι είναι η βασίλισσα του Σαββά. Και νομίζει ότι ο Θεός της έχει έτοιμο κάτι μεταξύ Δαβίδ, πώς το λένε, λέμε τώρα, βάλτε Σοκράτη, βάλτε αυτό κλπ. Τον υπότι των όλων των αυτών. Αυτό νομίζει, λέει, ότι της αξίζει. Έλα μου όμως ο Θεός της έχει τον Κίτσο από το απέναντι χωριό. Ο οποίος, τα λόγια του ήταν αυτά, ο οποίος θα την ταλαιπωρήσει, αλλά με τον τρόπο αυτό θα βγάλει άκρη με τον εαυτό της και θα καταλάβει και θα προχωρήσει. Ναι, αλλά άμα το πω εγώ, λέει αυτό. Μόλις έρθει ο περιβούο λόγος, αυτή μετά από λίγο θα διαμαρτυρηθεί σφόδρα και θα πει, μόλις βρει τη δυσκολία, με εξυπάτησε ο Θεός. Και εσύ με εξυπάτησες και ο Θεός. Δηλαδή δεν τα λέω ποτέ. Λέω, λέει, μόνο να βρω καμιά πολύ ταπεινή. Αν βρω καμιά πολύ ταπεινή, λέει, και έχω φωτισμό, λέει, το λέω. Ακούτε. Επομένως,
Είπαμε, διεξάγουμε την αυταπάτη μας τώρα που δεν είναι και τελείως άδικο. Οι Ινδουιστές που είπαν ότι ένα μεγάλο μέρος της ζωής είναι αυταπάτη, μάγια, ας πούμε, έτσι. Εντάξει. Μόνο που δεν είναι όλα αυταπάτη σε εμάς, αυτή είναι η διαφορά μας. Εκεί που πατάει ο Θεός είναι τα πράγματα πραγματικά. Ειδικά σήμερα, που η φαντασίωση έχει γίνει τόσο πολύ πια. Οι άνθρωποι έχουν, ενώ να με διαψεύσουν οι ψυχίατροι, ενώ κλινικά δεν είναι άρρωστοι, ψυχοδυναμικά είναι άρρωστοι. Και φέροντας σαν είναι άρρωστοι. Το κλινικά άρρωστο του είναι στο φάρμακο, κάτι γίνεται. Αλλά τον άλλο που σου λέει με μια χαρά, αλλά η συμπεριφορά του είναι παρανοϊκή τελείως. Εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν είναι τα πράγματα αθώα όπως ήταν πριν από μισό αιώνα. Α, το άλλο είναι η απόλυτη ενότητα. Το να γίνω τα γέγονα, να γίνω τη σπάση τα πάντα, σημαίνει ότι είμαι ολόκληρος στον καθέναν άνθρωπο. Βέβαια. Καμία σχέση με το άλλο. Και όταν γίνεσαι τη σπάση τα πάντα, τους έχεις και ανάγκη. Ενώ στην ψοφή με ψήφιο, με πιάνω αυτό. Έχεις ανάγκη από πολλαπλές επιβεβαιώσεις ουσιαστικά. Κάνεις ανταλλαγή προϊόντων με τον άλλο άνθρωπο. Έτσι κάνουμε πιο πολύ σήμερα. Ανταλλαγή ναρκισιστικών προϊόντων. ΑΕ. Αυτό κάνουμε. Πόσο σπουδαίος είμαι που με αγαπάει αυτή. Με ρώτησε προχθές μια φοιτήτρια. Ε, τι εννοείται, λέει, με αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Τη λέω, άκουσε κάτι. Πες ένας ηλικιωμένος, μεσήλικας καθηγητής, τα φτιάχνει μια φοιτήτρια. Συχνό είναι αυτό, στα πανεπιστήμια. Γιατί γίνεται αυτό, για δύο λόγους. Η φοιτήτρια σκέφτεται, κοίταξε να δεις αυτός, τόσο σπουδαίος άνθρωπος, τέτοιο βιογραφικό, τόσα βιβλία, έτσι δεν είναι. Τόση πείρα, τόση αυτή και ασχολείται μαζί μου. Ναρκισικός ο λόγος. Ο άλλος σκέφτεται. Κοίταξε να δεις την ηλικία που είμαι, το κοριτσάκι αυτό δεν ασχοληθεί με τους συνήμους ομιλίκους, ασχολείται μαζί μου. Δεν βλέπετε. Και η κατάσταση είναι καθαρά, καθαρά, καθαρά ένα ναρκισικό παιχνίδι, το οποίο θα αναβαγίσει μετά από λίγο. Εντάξει. Αυτό σήμερα έχει φτάσει να γίνει κανόνας, όχι εξαίρεση. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Διότι δεν ξέρουμε την αδιάσταση πια. Δεν τη γνωρίζουμε. Έχει ατονίσει, έχει περάσει σε... Εντάξει, στο σκοτάδι. Ναι. Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κρατάμε κλάσματα για τον εαυτό μας, τα οποία θεωρούμε σημαντικά για μας. Εντάξει, δίνουμε κλάσματα στον άλλο, δίνουμε κλάσματα στο παιδί, δίνουμε κλάσματα σε αυτό. Αυτό δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δεν γίνεται αυτό πάντα συνειδητά, αν αυτό ρωτάτε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό, θα πρέπει να τους το πείσουν ότι το κάνουν για να το συνειδητοποιήσουν και να πούνε, ναι, κάνω έτσι. Κάνω έτσι. Μα είναι, με ρωτάτε για τα πιο καθημερινά πράγματα και απορώ λίγο. Τώρα, εντάξει, η εμπειρία που έχουμε εμείς είναι κάπως διαφορετική γιατί μιλάμε με κόσμο, δεν είναι. Το πιο συχνό πράγμα σήμερα, η εργαζόμενη γυναίκα για παράδειγμα. Κάποια στιγμή φτιάχνει ερωτικό δεσμό. Πολύ συχνό. Έφτασε να είναι πλέον και αυτό. Γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Και αν τη μιλήσετε μαζί, θα πει ότι είναι πολύ καλός ο καημένος, καημένος πάντα. Αλλά με αφήνει ακάλυπτη, κοιτάξτε τώρα τα κλάσματα, σε εκείνο και σε εκείνο. Και ως προς τα κλάσματα αυτά, υπάρχει ο παραδιπλανός ο οποίος μου τα δίνει. Και είναι φοβερό, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Συγχωρέστε με, τι να κάνω, εσύ ίσως ιερέας της Εκκλησίας, μπορώ να κοινωνήσω. Κάθετο, δεν πουλες, πατάγει, δεν κέντρισε αυτό. Έκανα τίποτα κακό. Καταλάβατε. Πάνω και ανέκδοτα στο σημείο αυτό, δεν θα σας πω τίποτα. Δεν χρειάζεται. Είναι πολύ κοινό γεγονός σήμερα αυτό. Διότι οργανώνουμε έτσι τη ζωή μας και τη σκέψη μας και μαθαίνουμε από παιδιά ότι πρέπει να είμαστε κάπως έτσι. Γι' αυτό και οι πιο πολλές γυναίκες σήμερα είναι ευάλωτες. Πάρα πολύ ευάλωτες.
και σε εξωσυγικές σχέσεις και σε αυτά. Ναι. Όραξη να έχει κανείς να ασχολείται. Γιατί το ναρκισσικό όραμα είναι πολύ υψηλό, καταλάβατε. Η φαντασίωση για τον εαυτό είναι τέτοια που δεν επιτρέπει. Μοιάζει να είναι πολύ μεγάλη θυσία το να επιμείνει στο κεντρικό νόημα που σου δίνει μία σχέση και να βγάλεις από εκεί τον εαυτό. Βέβαια, αν μιλάμε για γάμο, όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί θα πρέπει να σας κάνει εντύπωση αυτό. Είναι μονογαμικοί, ε. Μονογαμικοί είναι όλοι. Όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί και ο αρχαιοελληνικός. Όπου υπάρχει ισχυρό υποκείμενο, εγώ, στοχασμού και σκέψης. Παραδόξως, ζητάει κανείς έναν άνθρωπο απέναντί του, η δυνατότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Κάτι άλλοι πολιτισμοί που δεν έχουν εξατομίκευση, όπως είναι το Ισλάμ, ας πούμε, και καρδιακός γυναίκες να έχεις, έτσι και αλλιώς με καμιά δεν έχει σχέση. Χρησιμοποιούνται καταλλήλως, μόνο. Και αν λάχει, πάει και το χαρέμι όλο τη θάλασσα, όπως έγινε και εδώ. 280 γυναίκες. Λοιπόν, η μεγάλη πολιτισμή είναι μονογαμική όμως. Ο Σοκράτης μπορεί να έχει πρόβλημα με την αυτή, αλλά εκεί μαζί της. Παράξενο. Αυτό το ένα άτομο απέναντί μου, στα μάτια του οποίου, στη συγκίνηση του οποίου, στην ύπαρξη του οποίου, ενοποιούμε κι εγώ ίδιος. Είναι ένα στοίχημα μεγάλο αυτό. Σήμερα αυτό το πράγμα αρχίζει και υποβαθμίζεται, διότι κυριαρχεί στη συγκρότηση του εαυτού η φαντασία πλέον. Αυτά που είπαμε τώρα. Δεν θεωρείται έξυπνο να μένεις με έναν άντρα που δεν σου κάνει κλικ. Δεν το λέμε. Δεν μου κάνει πια κλικ, μου έλεγε μια κυρία. Τι σημαίνει δεν μου κάνει κλικ. Σημαίνει δεν είναι self-object πια. Δεν ερείδει κόχουτε. Δεν ερείδει τη φαντασίωση πια αρκετά. Δεν υπερείδει. Με, πέστε. Οπωσδήποτε υπάρχουν κακοποιητικές συνθήκες. Αλλά τι να πει κανείς για τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας. Τι να πει κανείς για τα όρια της αγάπης. Ποια είναι αυτά τα όρια. Πού είναι αυτά τα όρια. Τα όρια αυτά είναι στον καθένα από εμάς, στην καλλιέργειά του. Στη χάρη του Θεού που κουβαλάει. Και γι' αυτό τον τρόπο συνεχώς συναντάμε εκπλήξεις. Πριν από λίγο καιρό, λαβαίνω πολλά email, τόσα email που χρειάζομαι βοηθό να τα απαντά και δεν μπορώ να τα απαντήσω πια, είναι πάρα πολλά. Ασθένεται όμως, γιατί μερικά αξίζουν, δεν πειράζει. Μερικά τα απαντώ που αξίζουν. Ακούστε ένα email το οποίο έλαβα, άκου Αλέξη να δεις ένα email που έλαβα πριν από λίγο καιρό και με γονάτισε. Έπεσα κάτω, δηλαδή, ειλικρινά σας λέω, με γονάτισε αυτό το mail. Μία κυρία, άγνωστή μου, μου έγραφε. Σας ευχαριστώ. Γιατί με τις ομιλίες σας στο διαδίκτυο με βοηθάτε να αντέξω μια παράλογη κατάσταση εντελώς στην οικογένειά, η οποία πλέον έγινε τόσο παράλογη, ούτως ώστε ο αγαπημένος μου σύζυγος την έχει κουβαλήσει εδώ μέσα και εγώ τους υπηρετώ. Ο γάμος του Καραχμέτη. Λοιπόν, μόνο που αυτό ήταν ο πραγματικός γάμος, δεν ήταν του Καραχμέτη. Έτοιμα. Σας παρακαλώ, κάντε προσευχή να το βαστάσω. Σας λέω, έπεσα κάτω. Σπανίως κλαίω, αλλά με πήραν τα δάκρυα. Αλήθεια λέω. Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε. Έχοντας την εμπειρία, την αντίθετη, γιατί σήμερα το αντίθετο γίνεται. Κούνησε το βλέφαρό του. Με το είδα. Μα το κούνησε, σας λέω. Είναι δυνατόν να το κούνησε για μένα. Είναι τεράστιο κακό. Αυτό ακούμε σήμερα, συνήθως. Και ξαφνικά βλέπεις αυτό το πράγμα. Ποια είναι τώρα της ανθρώπινης ελευθερίας. Τι να πει κανείς. Γι' αυτό και οι πνευματικοί αναγκάζονται πάντα να εργάζονται με το υλικό που έχουν μπροστά τους. Δεν υπάρχει συμβουλή γι' αυτό.
Καταλάβατε. Δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί, διότι οι προαιρέσεις των ανθρώπων και η χάρη τους και η αλήθεια τους και το φως που κουβαλάει ο καθένας είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και όπως έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος την ημέρα της κρίσεως έλεγε τα κριτήρια του Θεού θα είναι όσα και οι άνθρωποι. Τα κριτήρια του Θεού θα είναι όσα και οι άνθρωποι. Εδώ χρειάζεται προσοχή να μην έχουμε μαζικές sweeping, έτσι, πώς το λένε αυτό στα ελληνικά, σκουπιδοειδείς δηλώσεις, όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι, παράδειγμα, οι οποίοι τα ξέρουν όλα. Και ένα και ένα ίσον δύο, πάντα δύο κάνει. Στα υπαρξιακά θέματα παρακά και 12 και 45 και 22 και 5.000 και μισό και οτιδήποτε. Και ευτυχώς που είναι έτσι. Δείχνει ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού έτσι. Και είναι ελεύθερος. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε πάνω μας. Είναι η θεοίδειά μας. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός μας βλέπει σαν ίσουστο. Και μας σέβεται τόσο πέραντα όσο μας σέβεται. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή πολύ. Το βλέπει κανείς ότι εγώ βλέπω ότι όσοι λύνουν το γάμο τους, ακόμα και αυτοί που πέραναν άσχημα, δεν χαίρονται που λύθηκε ο γάμος, που δεν λύθηκε ο γάμος. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι ελευθερώθηκα από κάτι φοβερό που υπήρχε, λυπούνται που χρειάστηκε να γίνει έτσι, που χρειάστηκε να λυθεί, που να καταλάβατε. Σας είπα, είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός έπλασε ένα ζευγάρι. Δεν έπλασε έναν. Ζεύγος. Το πράγμα σημαίνει ότι αυτή η αναφορά πανίσχυρη. Κανένα δεν αρέσει ότι διαλύθηκε ο γάμος, το θέλω να σας πω. Κανέναν απολύτως. Κανέναν απολύτως. Μια κοπέλα κάτω θα μας παίξει κάτι τώρα με την κιθάρα, ναι. Πώς το λέει εκεί το Ευαγγέλιο. Ηλαρών δότην, λέει, αγαπάω ο Θεός. Άμα χαθεί η ηλαρότητα, αρχίζουν τα προβλήματα. Η ηλαρότητα τι σημαίνει, σημαίνει ελευθερία. Είναι κανείς ηλαρός γιατί είναι ελεύθερος. Όταν το κάνεις ελεύθερο λοιπόν και το προτιμάς να το κάνεις, έτσι, τότε είναι ευτυχής κατάσταση. Όταν το κάνεις επειδή δε αυτό και το ένα και τ' άλλο και λοιπά, αρχίζουν τα προβλήματα και βέβαια στο τέλος το παρατάς κιόλας συνήθως, έτσι. Αλλά σας είπα, όλα αυτά παντότε πάντοτε εν προσώπο. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Οι μεγάλες γενικεύσεις εδώ αδικούνε. Αδικούνε. Πρέπει κανείς να δει πολύ συγκεκριμένα τι ακριβώς γίνεται, να τολμήσει να πει κάτι. Να τολμήσει να πει κάτι. Και αυτό το πράγμα να το κάνει πάλι μια προσοχή, ούτως ώστε η ελευθερία του ανθρώπου να παραμένει ακέραια. Δεν το κάνουν αυτό και οι πνευματικοί όλοι, δυστυχώς. Οι πνευματικοί καμιά φορά είναι μονοκόμματοι. Και δεν βοηθάνε. Καμιά φορά χρειάζεται και βοήθεια ειδικών. Ναι, ναι, και προβλήματα τέτοια, ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία θέλουν προσοχή. Και πάλι όμως η ανθρώπινη ελευθερία, αυτό το πράγμα είναι μεγαλειώδες. Είμαι μεγάλος θαυμαστής εγώ της ανθρώπινης ελευθερίας. Μου κόβει την ανάσα αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι κόβει και την ανάσα του Θεού. Και το κόβει και το βήχα. Θα ρωτήσω κάτι από πίσω. Ναι, ναι. Κάτι. Είπατε για τη δύναμη της μετανοίας, αλλά υπάρχει το εξής ερώτημα. Πότε πραγματικά η μετάνοια λειτουργεί ενοποιητικά στον ψηφιδοποιημένο εαυτό μας και πότε τελικά είναι μια ακόμα ψηφίδα στον ψηφιδοποιημένο εαυτό μας. Ναι, ναι, εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχετε κάνει μερικές ομιλίες, πάτερ μου. Ο πατήρ Βαρνάβας είναι ένας από τους ομιλητές
Όταν τον τίτλο τον πετύχω στο ραδιόφωνο, δεν το κλείνω. Αλήθεια λέω. Γιατί για άλλους το κλείνω. Λέω, όχ, ας το κλείσω τώρα. Λοιπόν, δεν το κλείνω ποτέ. Λοιπόν, και νομίζω έχει πει και αυτός για αυτά τα θέματα και έχει πει ωραία πράγματα κατά καιρούς. Και ναι, μπορεί να είναι αυτό το πράγμα και αυτό ακόμα μια μεταμφίεση. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι μια μεταμφίεση. Δεν γλιτώνουμε με τον άνθρωπο, σας είπα. Αλλά εκεί τότε επεμβαίνει και ο Θεός, όπως έλεγα πριν, και στέλνει και μια φορά πειρασμούς. Γι' αυτό λέω σε μερικούς, μη μου κάνεις τον ευλαβή, γιατί προκαλείς κάποιον εδώ τώρα. Άσε τουλάχιστον, να μην θες και το στέμα, το διάδειγμα της ευπρεπίας στο κεφάλι σου. Τουλάχιστον αυτό. Μεγάλο πράγμα. Διότι αν παρουσιάζεσαι και ως ο σούπερ ευλαβής, είναι σαν να γαργαλάς τον Θεό. Σαν να γαργαλάς τον Θεό, να του λες, ρίξε μου τώρα κάτι, ρίξε μου λίγο για να συνέλθω. Και το κάνει από αγάπη ο Θεός, όταν έχουμε καλές προθέσεις. Πάντα ταλαιπωρούμαστε γιατί έχουμε καλές προθέσεις. Αν δεν υπάρχουν καλές προθέσεις, δεν μας πειράζει καθόλου ο Θεός. Και αυτό είναι το χειρότερο. Από όλα. Αν το έχει ανάγκη ο άνθρωπος, ας πούμε, σαν να λέμε έτσι, γιατί μην το κάνει. Ναι. Ας συμφωνούμε. Ο άνθρωπος το έχει ανάγκη, γιατί μην το κάνει, εντάξει. Το μόνο πράγμα που με ενοχλεί, προσωπικά, είναι να μην συναντάει η αλήθεια ως σύμπτωμα. Το που είπα στην αρχή. Να με συναντάει η αλήθεια ως προσωπικό αδιέξοδο σαν επόμενο βήμα. Καταλάβατε τι λέω. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό με ενοχλεί. Το so what, λένε. Και λοιπόν, φοβερό ερώτημα. Δηλαδή, εάν αυτό το πράγμα οδηγήσει στην ηλαρότητα και τη φεδρότητα που χρειάζομαι σήμερα, αλλά σε επόμενη φάση, εντελώς τυχαία είναι αυτή ακριβώς η θέση του Επικούρου. Ο Επίκουρος θεωρήθηκε ο φιλόσοφος της Σιδονής. Και είναι. Ποια Σιδονής? Καταρχήν μιλάει για Ιδονή, η οποία είναι πνευματική. Κυρίως και δεύτερο. Για τα Αφροδίσια έχει άσχημη. Τα Αφροδίσια λέει ουδένα ποτέ όνισεν. Δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα. Αγαθόν δε και μη έβλαψαν. Και ένα καλό όνομα δεν βλάψαν κιόλας. Όμως τα αποδέχεται όλα υπό έναν όρο. Ξέρετε ποιος είναι ο όρος? Ότι μετά δεν θα σκύλω μετανιώσεις. Λέει ότι όταν για μια ειδονή διαβλέπεις ότι θα μετανιώσεις, τότε αυτή η ειδονή πρέπει να την απορρίψεις. Είναι αυτό μια απάντηση στο ερώτημα. Ας πούμε, δίνει ένας φιλόσοφος που δεν είναι εκ των συνήθων. Οι επικούριες κοινότητες ζήσαν 600 χρόνια, αν δεν με πατέρνει. Ναι, σύμφωνοι. Καταλάβατε, δηλαδή, εάν τυχόν δω το επόμενο βήμα, το επόμενο σκαλί, την επόμενη φάση και τη δω αυτή δυσάρεστη, πόσο μάλλον καταστροφική, τότε να τελειώνω με την ειδονία αυτή. Αυτό λέει ο Επίκουρος. Μ' αρέσει αυτό. Εγώ χρόνια είχα ένα επιλεγόμενο και δίδασκα Επίκουρο και Επίκτητο. Ήταν Επίκτητο να δείτε ακόμα πιο. Ναι. Λοιπόν. Γιατί τον συγχωρείτε εσείς, γιατί τον συγχωρούνε. Αυτοί που μας τραβάνε τα βάσανα που έχουμε. Τι ωραία που συγχωρούμε τον εαυτό μας όλοι. Μία από τις ιδιότητες του, αν πάρετε το βιβλίο μου για τον ολοκληρωτισμό, θα δείτε, έχω αφιερώσει καμιά 25 σελίδες, σελίδα, όχι, όχι λιγότερες είναι, από την 132 σελίδα και μετά, να περιγράψω τα χαρακτηριστικά του υποκειμένου αυτού. Ένα από αυτά είναι ότι είναι αυτοσυγχωρημένο. Αυτό κάνει δύσκολη την επικοινωνία σήμερα. Διότι αντί να ψάξεις εσύ να του βρεις ελαφρυντικά, τα έχει βρει όλο αυτός.
και να θες να τον βοηθήσεις και να του πάρεις και κανένα κατοστάρικο αν είσαι καλός ψυχολόγος, δεν έχεις να του πεις, διότι τα έχει πει όλο αυτό. Αυτοσυγχωρημένοι είμαστε. Δεν είναι ευχάριστη κατάσταση, δεν τη συνιστώ. Γιατί ο άνθρωπος έχει και τύψεις και ενοχές και τη νύχτα βγαίνουν πολλά. Δύσκολο. Ποιος άλλος είναι? Πάνω μία ερώτηση από τον Αλέξη. Αν εξαρτάται ποιο ρωτήσαμε για να γίνει ο γάμος. Αν δεν ρώτησα ποτέ το Θεό, ο Θεός ο καημένος έχει και αυτός μια αναλόγω, αλλά το πώς λένε οι πατέρες είναι τα θελήματα, έτσι δεν είναι. Το τέλειο θέλημα, το κατ' ευδοκία, έτσι δεν είναι. Το άλλο που είναι κατά παιδαγωγία, κατά παραχώρηση, κατά, τι να πω. Μια φορά σε μια τέτοια ομιλία που είχα κάνει, έρχεται κάποιος και μου λέει, «Πάτερ, έχετε απόλυτο δίκιο». Και μάλιστα δεν μπορώ να σας κρύψω ότι συγκινήθηκα πολύ, πολύ, πολύ με αυτά που λέγατε. Διότι εμένα ο Θεός μου είχε δώσει έναν άγγελο. Έναν άγγελο, μια γυναίκα άγγελο. Εγώ πρόσεξα το παρατατικό, τον αόριστο, και λέω, έδωσε τη σημαία, δεν ζει τώρα. Πώς λέει, ζει. Λέω, τι γίνεται τώρα. Δεν είμαστε μαζί. Και ποιος το είπε όλο αυτό, λέει, ήταν άγγελος. Η επόμενη, μου λέει. Μου το έμαθε η επόμενη. Καμιά φορά έχουμε άγγελο, αλλά ο άγγελος περνάει πολύ άσχημα. Έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε ή ακόμα. Κύριε, μια ερώτηση και άρα μια ερώτηση ακόμα. Είναι μυστήριο. Μυστήριο είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας και το μυστήριο που είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι εικόνα του Θεού και δεν ξέρουμε τι είναι ο Θεός, άρα δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος ολόκληρος στο βάσος, ευτυχώς. Θα αποκαλυφθεί τι είναι. Αποκαλυπτόμαστε σιγά σιγά και στον εαυτό μας και στην ιστορία και στα έσχατα. Έτσι. Είμαστε εικόνες Θεού και είμαστε αβυσαλαίοι. Το λέει ο Ηράκλητος. Ψυχής πείρατα, ουδείς ποταν εξεύριο πάσαν επιπορευόμενος ουδών. Ούτω βαθύν των λόγων έχει. Τα πέρα της ψυχής τα βρει κανένας, λέει, ποτέ, όποιο δρόμο και αν πάρει. Τόσο βάθος έχει. Βαθία παραπάντα καρδία ανθρώπου είναι η ανάλογη αυτής της παροιμίας, νομίζω. Έτσι. Επομένως, αυτό το βάθος μας κάνει να στεκόμαστε και με σεβασμό ενώπιον του εαυτού μας, ενώπιον των άλλων, που τους κάνουμε αντικείμενα, πολύ εύκολα, σου αντικειμενοποιούμε πανεύκολα και εμείς, πιστοί, και όσο χρησιμοποιούμε σαν παιχνίδια, πάντα πάσης φύσεως για όλες τις κρίσεις, και απέναντι στον εαυτό μας, δηλαδή αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να κάνει για μας. Κάθε φορά που ακούω τα σάκη των σών, και το λέω και ο ίδιος, ντρέπομαι και φοβάμαι, τα σάκη των σών. Συ προσφέρομαι όλα, τα πάντα, τα πάνω. Γιατί είναι αδικά. Συ προσφέρομαι, κατά πάντα, τελώς. Και δια πάντα. Για όλα αυτά που θες εσύ να κάνεις, με όλα αυτά. Για το που θες να με πας. Πώς θες να με χρησιμοποιήσεις. Δεν μας χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά μας δίνει κατευθύνσεις. Φοβερό άνοιγμα, άνοιγμα, ασκητική καθαρή. Βλέπετε, είναι ασκητική η λειτουργία μας. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω εδώ κάπου τελειώνουμε. Εγώ τώρα μου ήρθε μια φράση, μια φράση. Ξέρετε γαλλικά εδώ. Malheur à moi parce que je disais là. Είχα διαβάσει, τα υπήρχε ένα βιβλίο ενός μεγάλου ρωμακαθολικού σκόλαρ για τη φιλαυστία. Φιλωτή, τα γαλλικά, για τον Άγιο Μάξιμο. Και από κάτω είχε γράψει υπότιτλο «Malheur à moi parce que je crie cela». Αλίμονό μου το έγραψε αυτό. Και εγώ αλίμονό μου αυτά που είπα. Νομίζω δεν χρειάζεται σχολιασμός. Αυτό που βιώσαμε τα λέει όλα. Και η εισήγηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και οι ερωτήσεις πολύ σημαντικές και οι απαντήσεις. Πώς είπατε? Το θέμα τέτοιο. Το θέμα και η τοποθέτηση πάνω στο θέμα.
κρατώ έτσι σαν κεντρικό άξονα αυτό που είπατε, ενός δε στη χρεία. Η απάντηση στο ερώτημα που έχει ο καθένας μας, ποιος είναι η αλήθεια. Και όχι να ζούμε συμπτωματικά τις αλήθειες, ούτε να ζούμε κατά πώς νιώθουμε ότι είμαστε καλά, αλλά όντως να είμαστε καλά, εφόσον υπάρχει αυτή η συγκρότηση του εαυτού μας, η ενοποίηση του εαυτού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, ξαναλέω, όχι μόνο που σας συνάντησα, αλλά και γιατί δίπλα μου κάθεται ο πατήρ Βαρνάβας.